Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε και απόψε την εκπομπή μας με πάρα πολλά και ενδιαφέροντα που συμβαίνουν στο πολιτικό σύστημα το τελευταίο καιρό, γιατί οι εκλογές οπωσδήποτε δημιούργησαν να ταράξει τα κόμματα. Το είχαμε πει ότι τα αποτελέσματα, εάν δεν είναι αρεστά στους κομματικούς μηχανισμούς και στα κόμματα γενικότερα, σίγουρα θα έχουμε αναταράξεις. Μπάμπης Παπαδημητρίου μαζί μας, θα παρουσιάσω και τους υπόλοιπους καλεσμένους. Έχουμε πολλές αμφισβητήσεις. Πάντως, έχουν αρχίσει στα κόμματα έντονες γκρίνιες. Καλό είναι αυτό. Τα κόμματα πρέπει να είναι ζωντανοί οργανισμοί, να συζητούν και δεν μπορούν να συμφωνούν πάντα, ούτε να κάνει ό,τι θέλει ο Υπουργός. Άλλο, το κόμμα που κυβερνά είναι διαφορετικό, γιατί αν υπάρχει μπάχαλο στο κόμμα που κυβερνά, είναι πρόβλημα για τη χώρα. Τα κόμματα πρέπει να το διευκρινίσουμε, στηρίζουν τις κυβερνήσεις, δεν είναι... Μιλώ για τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Της αντιπολιτεύσεως, ναι. Πώς σχολιάζεις αυτό που συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ το τελευταίο διάστημα? Νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον. Το ΠΑΣΟΚ έπαθε και έμαθε. Ξέρει ότι, κατά τη γνώμη μου δηλαδή, ξέρει ότι πρέπει γρήγορα να αντιδρά και όταν βλέπει ότι κάτι δεν προχωράει με τους ρυθμούς που θα θέλανε, που προφανώς είναι πάντα το καλύτερο, πρέπει να βρίσκει τρόπο να το κάνει να προχωρήσει. Και για πολιτική συζητάμε, άρα τα πρόσωπα παίζουν μείζωνα ρόλο. Όχι τόσο το οργανωτικό. Το οργανωτικό είναι απαραίτητο, είναι χρήσιμο. Αλλά τα πρόσωπα παίζουν μείζωνα ρόλο. Και εδώ είναι απολύτως σαφές. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Δηλαδή πρέπει να αντικατασταθεί, κατά τη γνώμη σου. Πρέπει να κάνει την άκρη. Οι άλλοι δώσανε αυτό που έπρεπε να δώσουν. Είναι οι άλλοι. Οι άλλοι 10 που έχουν σηκώσει το χέρι και θέλουν να γίνουν αρχηγοί. Όχι, αυτοί απλώς έχουν φιλοδοξίες. Στην πολιτική είναι. Φιλοδοξίες τα έχουν. Δεν βλέπω να δώσανε και τίποτα κατά τη διάρκεια του προεκλογικού αγώνα. Αυτό είναι άλλο ένα πρόβλημα του κυρίου Ανδρουλάκη, αν μου επιτρέπεις, αγαπητέ. Δεν ξέρω αν είναι του κυρίου Ανδρουλάκη. Φυσικά, γιατί τους, αν τους έβαζε μπροστά, ναι, θα τους είχαμε κάπως μετρήσει. Τώρα ήταν μπροστά εκείνος και τους καλύπτε όλους. Άρα τώρα αυτοί τι λένε από πίσω, μέριασαν να διαβώ. Και θα δούμε όταν θα μετρηθούν εκείνοι. Να πάμε στον κύριο Νίκο Μίλη, ο οποίος είναι από το ΠΑΣΟΚ, είναι μαζί μας. Μαζί μας είναι και ο κύριος Γιάννης Ματζουράνης από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα κύριε Ματζουράνη και σε εσάς. Περιμένουμε τον Βασίλη τον Οικονόμου, τον υφυπουργό Πεχοδέ. Κάπως αλλιώς το λένε το Υπουργείο τώρα. Εγώ το θυμάμαι υπεχοδέ τώρα. Όταν έρθει θα μας το πει, δεν. Μεταφορών και υποδομών λέγεται τώρα. Θα αλλάζουν τα ονόματα, δεν ξέρω γιατί. Άνευ λόγου. Χαβαλές είναι αυτό. Άνευ λόγου. Λοιπόν, όπως σήμερα ο Μητσοτάκης, ας πούμε, πήγε, λέει, στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Βασικά στο Υπουργείο Εμπορίου πήγε. Αυτό είναι το και μίλησε δύο το λάδι, δύο το ξύδι, τρεις και το λαδόξιδο. Θα μιλήσουμε για την ακρίβεια συνέχεια. Το έχω ήδη σαν πρώτο θέμα, αλλά θέλω να μιλήσουμε για τα κόμματα πρώτα, μέχρι να έρθει και ο κύριος Οικονόμου να μας πει αν λύθηκε η ακρίβεια σήμερα. Γιατί σήμερα μπορεί να λύθηκε, για να μην το έχουμε πάρει είδηση. Ναι, τι με κοιτάς. Λοιπόν, ξέρεις ότι διαφωνούμε σε αυτό το ζήτημα, οπότε... Ναι, το ξέρω. Συγκεκριά. Κύριε Μίλη, βλέπουμε έντονες αντιδράσεις εσωκομματικές σε ό,τι αφορά τον αρχηγό του κόμματός σας, τον πρόεδρο μάλλον, με πιο ακριβής, του κόμματός σας, και μάλιστα από πρόσωπα που ήταν κοντά του, ήταν δίπλα του, που αυτός τους ανέδειξε κατά κάποιο τρόπο. Τον κύριο Κατρίνη τώρα, ο οποίος ζητάει σύντομες διαδικασίες για να πάτε για εκλογή προέδρου. Ο κύριος Ανδρουλάκης τον έκανε νοματέο. Εγώ δεν τον ήξερα. Καταρχήν, ναι, αν μου επιτρέπετε να πούμε ότι η κοινή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου και της κοινοβουλευτικής ομάδας είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ναι. Απλώς έπρεπε να αποδεσμευτώ εγώ, γιατί καλά κάνατε, ναι, ήθελα να είμαι εδώ για να, ναι, συζητήσουμε. Ναι, ναι. Νομίζω ότι σήμερα έγινε μια πραγματικά δύσκολη κουβέντα, η οποία όμως θα έπρεπε από όλα τα στελέχη, και από τον πρόεδρο αλλά και από τα υπόλοιπα στελέχη, επισπεύδοντα και εμείς, να έχει γίνει με όρους τέτοιους, δηλαδή με όρους μέσα στο κόμμα, μέσα στις διαδικασίες, μέσα στα όργανα, να υποθούν όλες οι αλήθειες, τι έγινε, τι δεν έγινε, τι έφταξε, τι δεν έφταξε, και όχι να έχει αδικηθεί το ΠΑΣΟΚ. Και για έναν άνθρωπο, για έναν εξωτερικό παρατηρητή που δεν ξέρει τις πολιτικές εξελίξεις στη χώρα μας, εάν προσγειώνονταν δύο μέρες μετά τις ευρωεκλογές στην Ελλάδα, θα έλεγε ότι το συμπέρασμα των ευρωεκλογών ήταν ότι το ΠΑΣΟΚ καταστράφηκε ολοσχερώς και όλοι οι άλλοι κέρδισαν. Και επιτρέψτε μου, κύριε Χατζή, την έκφραση αυτή, αυτό το σχήμα λόγου, γιατί δυστυχώς αυτήν την αίσθηση δώσανε με τις τοποθετήσεις τους πολλά στελέχη δικά μας.
Εγώ είδα, δημόσιο διάλογο. Εδώ είδα, ας πούμε, για παράδειγμα, κύριε Μίλη, τον κύριο Μπανόλη Χριστοδουλάκη, ο οποίος έβγαλε και ολόκληρο μανιφέστο. Αν μπορούμε να το πούμε μανιφέστο αυτό που έβγαλε. Δημόσια δηλαδή. Έδωσε στον τύπο την ευκαιρία να συζητήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Διότι αν δεν γινόντουσαν αυτά και εμείς από την κοιλιά μας δεν τα βγάζαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, δεν το συζητάγαμε τώρα. Ξέρετε, έχει μεγάλη αξία, όπως σας είπα και πριν, σήμερα θα εξειδικεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν οι εισηγήσεις στην Κεντρική Πολιτική Επιτροπή. Γιατί θα με εκεί είπε ο πρόεδρος, ναι, θα υπαρθούν οι αποφάσεις. Το ανώτερο αποφασιστικό όργανο των κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ βασικά, γιατί για τον ΠΑΣΟΚ με ρωτάτε, είναι η Κεντρική Πολιτική Επιτροπή, όπου εκεί θα πάρθουν όλες οι αποφάσεις, θα υπάρχει το χρονοδιάγραμμα και για το ποιες πρωτοβουλίες θα πρέπει να αναλάβει ο πρόεδρος και το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, αλλά κυρίως για όσους, ναι, βάζουν το ζήτημα, το χρονοδιάγραμμα επίσπευσης ή μη των εσωτερικών εκλογών του ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε, πριν την επίσπευση υπάρχει μια καταστατική διαδικασία η οποία προβλέπει ότι οι εκλογές του ΠΑΣΟΚ θα γίνουν το 2025. Γίνονται τουλάχιστον, λέτε, κάθε 4 χρόνια από την εκλογή του Πρόεδρου. Θυμίζουμε ότι ο κ. Ανδρουλάκης είχε εκλεγεί το χειμώνα του 2021. Οπότε μέχρι το 2025 καταστατικά υπάρχει αυτή η πρόβλεψη. Το ζήτημα βέβαια δεν είναι εδώ πέρα να... Το καταστατικό σε όλα τα κόμματα υπάρχει, γιατί ουσιαστικά αποτελεί την μεγαλύτερη δικλίδα ασφαλείας που εγγυάται την ενότητα του κόμματος, πέρα και από τις ηγεσίες. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι να είμαστε αποτελεσματικοί και για την ίδια την κοινωνία και για τα μέλη μας και για τους φίλους μας, τους οποίους, επιτρέψτε μου την έκφραση, κύριε Χατζή, τις πρώτες μέρες τους στενοχωρήσαμε και τους πληγώσαμε πολύ περισσότερο από το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε σε ευρωεκλογές. Εδώ θα σας πω κάτι και παρακαλώ να το σχολιάσετε. Ο κύριος Ανδρουλάκης προεκλογικά είχε πει μία φράση από την οποία εχμαλωτίστηκε ουσιαστικά. Είχε πει ότι αν δεν είμαστε δεύτεροι, θα σημαίνει ότι έχουμε μια μεγάλη πολιτική ήττα. Όλα... Αυτό το είπε. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε σήμερα. Δεν το είπαμε εμεί. Το είπε αυτό. Ο κ. Ανδρουλάκης είπε σήμερα στο Πολιτικό Συμβούλιο ότι αναλαμβάνει την ευθύνη και για αυτή του την τοποθέτηση και θα κρυθεί βέβαια και για αυτή την τοποθέτηση, ναι, που είχε. Όμως εδώ πέρα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα τι λέει. Η μεγάλη εικόνα λέει ότι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ήταν μια συνθήκη σύμφωνα με την οποία όλα τα κόμματα θα πρέπει να δούνε τι έφτεξε και τι δεν έφτεξε. Η Νέα Δημοκρατία έχασε 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Ένα έχασε. Ένα εκατομμύριο. Okay, ένα 300 σε σχέση με τις βουλευτικές. Ξέρετε, είναι αν συγκρίνουμε... Επειδή το έζησα αυτό και στην προεκλογική. Να συγκρίνουμε περίοδο, λοιπόν, ευρωεκλογές με ευρωεκλογές. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τις εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Δεν ψήφισε ο κόσμος για κυβέρνηση. Βέβαια. Ψήφισε για ευρωεκλογές. Έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση πάρα πολύ ηχηρό. Ουσιαστικά της έκανε τη σκληρότερη κριτική που μπορούσε να της κάνει. Αυτό ήταν το μήνυμα. Δεν ξέρω τι κατάλαβε η Νέα Δημοκρατία. Για μένα υπάρχει μεγάλο θέμα, κύριε Χατζή, και με το γεγονός, πέρα από την αποχή και αυτά τα οποία λέμε πάντα. Και στον κύριο Ματζουράκη. Και για τον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας υπάρχει μια ρηγμάτωση της κομματικής της βάσης, όπου εκεί θα έχουμε και εκεί εξελίξεις. Θυμηθείτε. Θα δούμε, γιατί έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο για τη Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα συγκεκριμένα προβλήματα τα οποία έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, όπως είναι η ακρίβεια που θα το συζητήσουμε και αργότερα εδώ. Έπαιξε και τεράστιο ρόλο το ζήτημα του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών. Στη Νέα Δημοκρατία στήχησε αυτό και στις δημοσκοπήσεις πρόσφατες που είδαν το φως της δημοσιότητας, ένα 30-35% λέει ότι πράγματι του στήχησε αυτό. Αυτό είναι ένα ζήτημα, θα το δούμε. Πάω στον κύριο Ματζουράνη. Κύριε Ματζουράνη, ο στόχος ο δικός σας, του κόμματός σας εννοώ, ήταν να φτάσετε το 18% που είχατε στις βουλευτικές εκλογές, βέβαια όχι το 23 που είχατε στις ευρωεκλογές. Τέλος πάντων, ας πάρουμε αυτό σαν όρο, επειδή ο κύριος Κασελάκης είναι ο νέος αρχηγός, δεν υπήρχε νωρίτερα. Κατά συνέπεια, είχε πει και 20, είχε πει, μίλησε για ανατροπή σε πολλές συνεντεύξεις του. Δεν τα καταφέρατε. Πήγατε στο 14,9% και αντί να πείτε τι φταίει σε εσάς, μας λέτε συνεχώς το αφήγημα ότι η Νέα Δημοκρατία έπεσε. Η Νέα Δημοκρατία έπεσε. Λογικό είναι να πέσει. Κυβέρνηση είναι, ευρωεκλογές είχαμε. Καταρχάς, κανένα από τα κόμματα που έλαβαν μέρος σε εκλογές, με εξαίρεση τον κύριο Βελόπουλο, δεν πέτυχε τους προεκλογικούς τους στόχους. Πήρε 133.000 παραπάνω ψήφους. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, που έχασε 13 μονάδες και μερικά 1 εκατομμύριο ψήφους, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, που δεν πέτυχε τον προεκλογικό στόχο του 18-19%, ούτε το ΠΑΣΟΚ, που παρότι ανέβηκε
σε ποσοστό δεν αύξησε τους ψήφους και δεν πέτυχε το στόχο να είναι δεύτερο κόμμα. Ούτε ακόμα και το ΚΚΕ που παρότι είχε μία άνοδο σαν ποσοστό, σε ψήφους πάλι... Μισό λεπτό. Θα ολοκληρώσετε. Θέλω να βάλω στη σκέψη σας και το εξής. Προφανώς ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του κόμματος, έχει διαγνώσει τι ακριβώς μπορεί να συνέβει, έχει δει τις παθογένειες του κόμματός σας και έχει αρχίσει τα ξεκαθαρίσματα. Δεν θα μπω στα πρόσωπα, γιατί δεν έχει καμία σημασία. Έχει αρχίσει να ξεκαθαρίζει τα πράγματα. Εντάξει, τώρα αυτή την περίοδο είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ιδρύματα αυτά που θέλει να φτιάξει κτλ. Να καλησπερίσω και τον Υπουργό. Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Μαζουράνη, συνεχίστε παρακαλώ. Μιλάμε για τις αιτίες της πτώσης των κομμάτων. Προσέξτε. Πράγματι, εμείς, θα μιλήσω για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι για τους άλλους. Ναι. Εμείς... Κάποιος θα μιλήσει και για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί συνήθως μιλάτε για το ΠΑΣΟΚ, για την Νέα Δημοκρατία. Όχι, γιατί ίσα-ίσα. Και εσείς. Περισσότερο από όλα τα κόμματα, εμείς κάνουμε ενδοσκόπηση, εσωστρέφεια και αυτοκριτική μέχρι τελικής πτώσεως. Λοιπόν, πράγματι δεν πετύχαμε το στόχο του 19%, κρατήσαμε όμως ένα αξιοπρεπές ποσοστό. Και γιατί το λέω αξιοπρεπές? Γιατί είναι το μόνο κόμμα από τα τρία μεγάλα κόμματα που κατέβηκε σε ευρωεκλογές με νέο αρχηγό μετά από δύο διασπάσεις. Φύγαν στην αρχή η ομπρέλα, μετά έφυγε η 6-6. Στο συνέδριο παραλίγο να υπάρξει, να τυραχτεί στον αέρα και να υπάρξει νέα διάσπαση. Ο κύριος Κασελάκης είχε μια διαρκή και ισχυρή αμφισβήτηση από μεγάλο μέρος του κομματικού μηχανισμού και όπως και ο ίδιος παραδέχθηκε στην συνέντευξή του στον κύριο Χατζηνικολάου, είχε και μια υπερβολική προβολή της προσωπικής του ζωής, της αυτοαναφορικότητάς του, του τρόπου ζωής του και είπε ότι αυτό ήταν λάθος και δεν θα το συνεχίσει στο μέλλον. Όλα αυτά, τα οποία αν προσθεθούν είναι αρνητικά, είναι πολύ βαριά αρνητικά στοιχεία. Μάλιστα. Και συγκριθούν με το ποσοστό, ναι, αλλά δεν λέτε τίποτα, του 14,9%, δεν λέτε τίποτα, όμως... είναι ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Δεν είναι ανατροπή. Μισό λεπτό. Θα σας πω την αλήθεια. Μισό λεπτό, θα μου την πείτε την αλήθεια. Τη γνώμη μάλλον, Ναι. Κοιτάξτε, δεν λέτε τίποτα όμως για το αφήγημα το οποίο παρουσιάσατε στον ελληνικό λαό σε αυτές τις εκλογές, το οποίο δεν έπεισε, όπως και του ΠΑΣΟΚ δηλαδή. Όλο αυτό το αφήγημα το οποίο παρουσιάσατε κινεί το γύρω από δύο άξονες. Τα Τέμπη, τις παρακολουθήσεις και τον κακό Μητσοτάκη. Αυτό... Όχι, δεν είναι αλήθεια. Αυτό είναι, όχι. Δεν είναι αλήθεια. Δεν με πείθετε, βλέπετε. Αφήστε με να σας πω, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε. Όχι. Πώς δεν μπορούμε? Γιατί, πώς θα διαφωνήσουμε? Η δημοκρατία έχει μία βασική αρχή. Τι? Συμφωνούμε ότι μπορεί να διαφωνούμε. Εμείς οι δύο δεν γίνεται να διαφωνούμε. Λοιπόν, διότι υπήρξατε και δικηγόρος μου. Εντάξει. Δεν είναι αλήθες αυτό. Δηλαδή δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Πράγματι, δώσαμε βαρύτητα και στα Τέμπη και στις υποκλοπές. Γιατί είναι πολύ σοβαρά. Με αυτό συζητάγαμε κάθε βράδυ. Είναι πολύ σοβαρά θέματα που αφορούν το κράτος δικαίου και δεν μπορώ να ακούω ότι αυτά τα αντιπαρέρχεται δεν πείθουν τους ψηφοφόρους. Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα ότι δεν είχατε ένα αφήγημα με ελπίδα για το μέλλον. Μιλήσαμε για την ακρίβεια. Κάναμε συγκεκριμένες προτάσεις. Αλλά όπως ξέρετε. Δεν πείσατε. Δεν πείσαμε. Ναι, γιατί να λέμε να κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Άμα πείθαμε, θα είχαμε μεγαλύτερο ποσοστό. Ασφαλώς και δεν πείσαμε. Και αυτό τι δημιουργεί όμως πρόσθετες υποχρεώσεις τώρα. Ο κ. Κασελάκης με το 14,9% έχει λυμμένα τα χέρια του. Δεν αμφισβητείται η θέση του στην Προεδρία. Και άρα έχει μεγαλύτερες ευθύνες. Οφείλει να πράξει δύο. Άμεσα, πρώτον, την αναδιοργάνωση του κόμματος. Μάλιστα. Δηλαδή να λειτουργήσουν... Καλά, θα φανταπούμε. Η αδιαμεσολάβητη σχέση δεν αποκλεί την οργάνωση ενός εδώ ισχυρού κόμματος. Που ήρθε εδώ, παρακαλώ. Άλλο ένα και τελείωσε. Πέστε το άλλο και ένα. Να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για την ανασύνθεση της μεγάλης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης. Ο δημοκρατικής, γιατί λέει δημοκρατία, τι είναι, φασίστες? Δεν είναι προοδευτική. Α. Δεν είπα αυτό. Τι είναι, δηλαδή. Είναι συντηρητική, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Είναι νεοφιλελεύθερη και ταυτόχρονα αυταρχική. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου.
Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Δε. Και εσείς έτσι είναι αν έτσι νομίζετε. Άμα νομίζετε ότι είστε προοδευτικό κόμμα, εντάξει. Μπορεί να θεωρείτε ότι είστε εγώ. Και ο... Εγώ δεν μιλάω για το κόμμα, είναι εδώ αρμοδιότερο σε μου να μιλήσει. Απλώς μιλάω για αυτή τη ρατσιστική καταχώρηση που γίνεται στους πολίτες. Ότι αν κάποιος έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, τον βγάζετε αντιδραστικό, μη προοδευτικό σε κάθε περίπτωση. Εγώ αντιθέτως δεν βλέπω να είστε και πολύ προοδευτικοί στην πλευρά της αριστεράς. Δεν μίλησα για αντιδραστικούς, μίλησα για συντηρητικούς. Για να πάω στον κύριο Οικονόμου. Τώρα, κύριε Υπουργέ, αναλάβατε προχτές. Σας άσκησα και μία κριτική. Δεν γλιτώνετε, γιατί τώρα δεν είναι ο Οικονόμου που ξέραμε. Είναι ο Οικονόμου που θα μάθουμε τώρα τι θα κάνει στο Υπουργείο. Γιατί πήγατε στο αμαξοστάσιο και είχατε φωτογραφίες βγάλει. Και δεν μ' άρεσε αυτό εμένα. Θέλω να, εμείς οι πολίτες θεωρούμε ότι οι συγκοινωνίες είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για την καθημερινότητα του πολίτη. Το ξέρετε αυτό, φαντάζομαι. Λοιπόν, άρα η επικοινωνία είναι δεύτερη σε αυτήν την περίπτωση. Συμφωνώ. Έτσι. Νομίζω ότι ήταν ένα μικρό λάθος αυτό που μπορείτε να το διορθώσετε. Την επόμενη φορά, αν πάρετε κάμερες. Λοιπόν, εντάξει, για καλό σας. Να σας ακούσω. Να με ακούσετε. Για καλό σας το λέω. Μην τον ακούσετε, γιατί μετά θα σας λέει δεν κάνετε τίποτα. Δεν είναι όχι, κάτι όχι. Να κάνετε, δεν είναι έτσι. Είναι γνωστό. Είναι βέβαια και αυτή η άποψη. Είναι γνωστό. Εγώ δεν το κάνω αυτό ούτως ή άλλως. Και για το ΣΥΡΙΖΑ έλεγα τι έχει κάνει και για την Νέα Δημοκρατία. Τώρα, χάσατε αρκετά. Χάσατε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους, χάσατε κόσμο που σας ψήφισε, σας είχε εμπιστευτεί στις εθνικές εκλογές. Προφανώς στις ευρωεκλογές σας έστειλε ένα μήνυμα. Το ζήτημα δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό το μήνυμα που σας έστειλε ο κόσμος. Εγώ έχω μια απορία γι' αυτό. Όχι, αν έχετε αντιληφθεί δηλαδή τι ακριβώς σας είπα η κοινωνία. Το μήνυμα των απολειών που είχαμε, γιατί ήταν αρκετές απολειές, τώρα 1 εκατομμύριο. Ναι, ήταν σημαντικό. Είναι ένα σημαντικό και αυτό είναι νομίζω αποδεκτό και το έχει επεξεργαστεί και ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία του σαν κόμμα. Έκανε τις πρώτες τους κινήσεις ο Πρωθυπουργός, έκανε τον σχηματισμό του. Προσάρμοσε λοιπόν την κυβέρνηση βάσει των νέων δεδομένων. Αυτό που εξήγηλε και είπε ότι πέφτουμε πάνω στην καθημερινότητα και στα ζητήματα τα οποία βασανίζουν τον κόσμο και τον ταλαιπωρούν και πρέπει να δίνουμε άμεσα λύσεις. Για να σου πω την αλήθεια, εγώ σαν δεν πήγα για τις φωτογραφίες. Εγώ πήγα περισσότερο να μιλήσουμε με τους εργαζόμενους. Ξέρω γιατί πήγατε, ναι. Να καταλάβουν ότι θα είμαστε κοντά τους. Εμείς είμαστε κοντά στους εργαζόμενους. Θα κάνουν ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Μην είστε τόσο κοντά στους εργαζόμενους και πιάσετε Κορέους, αυτό φοβάμαι. Όχι, αλλά όμως, άμα θέλουμε καλές συγκοινωνίες, ο οδηγός ή ο τεχνίτης που φτιάχνει το αυτοκίνητο πρέπει να έχει όρεξη για αυτό που θα κάνει, να το αγαπάει, να νιώθει δηλαδή ότι είναι μια δικιά του υπόθεση. Να πληρώνεται καλά. Κοιτάξτε, λοιπόν, είναι. Ο κ. Ματζουράνης είναι της λογικής, μοιράζει. Όχι, δεν είναι καθόλου αυτή. Εσείς είστε της λογικής, πάρτε και χωρίς να έχετε το ταμείο βέβαια μπροστά σας, αλλά. Λοιπόν. Έτσι είναι όλες οι αντιπολιτεύσεις, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι έτσι ήσαν όταν ήταν σε αντιπολιτεύσεις. Μοιράζανε κάτι εκατομμύρια, ο καθένας μοιράζει κάθε φορά. Εντάξει. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο λαός περιμένει. Πάντως άφησε 36 δις στο ταμείο. Καλά, από τους φόρους δεν τα βρήκατε. Καμία. Από πού θα τα κάνετε, από πού θα τα παραπάνω. Αφού μας γδάρατε και μας ρίξατε και μια χούφτα λάτι, αφήστε εκείνη. Με τους έμεσους φόρους. Καλά, εγώ το έχω πει ότι αυτό δεν είναι προς. Δεν είναι μια επιτυχία ώστε να την πανηγυρίσει. Ως διαφήμιση εννοείς. Ως διαφήμιση. Δεν είναι. Δηλαδή, αυτοί λυσάξανε τον κόσμο, τη μεσαία τάξη, όλο τους επαγγελματίες, όλο την παραγωγικό ιστό της χώρας για να μαζέψει αυτά τα 36 δις. Ο Τσίπρας τα έβαλε στη γωνία. Τα έβαλε στη γωνία να τα βλέπουμε ως λάφυρο για τους θεσμούς. Παλιά τη λέγαμε Τρόικα. Ναι, αλλά αυτό όμως το πράγμα δεν είναι μια μεγάλη επιτυχία. Για πάμε σε εσάς τώρα. Καταλάβατε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα. Παραδείγματος χάρη, εσείς που είστε στις συγκοινωνίες των αστικών λεωφορείων, είναι λεωφορεία αυτά. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στον Α τα αποκάλεσε σαπάκια. Κακός. Υπάρχουν και τέτοια όμως. Υπάρχουν και τέτοια, δηλαδή είναι χίλια. Εδώ στην Αθήνα. Φέρνει τώρα. Εδώ στην Αττική. Το θέμα είναι γιατί αργήσατε, όχι εσείς προσωπικά, να αλλάξετε τα λεωφορεία τόσο πολύ καιρό τα παλιά. Που ξέρουμε ότι μέχρι εκεί θα πάρετε. Τώρα παίρνει 450. Αλλά τώρα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι 1200 τα λεωφορεία που κυκλοφορούν. Λίγα. Εντάξει. Έχουμε κάνει και κάποιες συμβάσεις με τα ΧΤΕΛ. Ναι, ξέρω. Έχουν επεκταθεί άλλα 200.
Είναι τέλος πάντων αυτός ο στόλος, ο οποίος είναι επί το πλαίσιο γερασμένος. Είναι παλιά λεωφορεία, τα οποία επί σειρά ετών, δεκαετιών, δεν τα έχει ανανεώσει κανένας. Τώρα παίρνει γενναίες αποφάσεις, αυτά είναι κοστοβόρες, αλλά τις παίρνει η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης έχει πάρει τις αποφάσεις αυτές. Βάλαμε τα πρώτα 140 εδώ στην Αττική, και άλλα 110 πάνω στη Θεσσαλονίκη, που είναι ηλεκτροκίνητα. Ηλεκτροκίνητα, έχετε και το φυσικό αέριο. Βάλουμε τώρα. Τα 300 είναι φυσικό αέριο. Έχουμε βάλει ένα στόχο. Αλλά 700 νομίζω είναι. Όχι, θα είναι καινούριο ο στόλος στις εκλογές του 27. Ναι. Όταν φτάσουμε το 27, θα μιλάμε για νέο στόλο. Υπουργέ, θα είναι δωρεάν πλέον το λεωφορείο, δεν θα χρειαζόμαστε εισιτήριο. Έχει εισιτήριο. Τι. Λέω, γιατί από αυτή την κοροϊδία που κάποιοι είναι τα κορόιδα που έχουν εισιτήριο, παίρνουν την κάρτα του κτλ. Και άλλοι δεν πληρώνουν. Βάζετε ένα μεγάλο θέμα. Περισσότεροι δεν πληρώνουν. Μπήκε ένα προχτές. Το λεωφορείο. Μου στείλανε βίντεο. Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Και μήπω και τι ιδιότητα είχε. Ήτανε, ναι, μαύρα φόραγε. Μπαίνει στο λεωφορείο, δεν πλήρωσε τίποτα. Πήγε, κάτσε μέσα, γεια σας. Μπορεί να είχε κάρτα που ξέρεις. Είπα από την κάρτα μου. Για τους συνταξιούχους είναι βέβαια, και βέβαια, πολλοί έχουν κάρτα. Να ξέρετε, πολλοί έχουν κάρτα. Δηλαδή, όποιος κάνει συστηματική χρήση του λεωφορείου έχει κάρτα. Εντάξει. Αλλά όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί που δεν πληρώνουν αυτό. Δεν είναι σωστό, δεν είναι δίκαιο και δεν είναι όμορφο. Γιατί? Ωραία, εμείς το ξέρουμε, αλλά εσείς τα κάνετε γι' αυτό. Ωραία, θα κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Να είδε τώρα τον ελεκτή που πήγε να ελέξει. Τον χτυπήσαν τον άνθρωπο. Δηλαδή, θα υπάρξει μια προσπάθεια να γίνουν έλεγχοι. Η έλεγχη δεν είναι με την έννοια ότι εδώ πάμε να κάνουμε ένα αυταρχικό κράτος. Ούτε ένα κράτος. Όχι, δεν είναι ότι όταν κάνει έλεγχο το κράτος. Όχι, ο κ. Μπατζουράνης δεν είναι. Αυτή είναι. Δηλαδή, αν δούμε δηλαδή, πολλούς ελεγχτές. Πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός έλεγχος και αυστηρός έλεγχος. Αν δηλαδή τώρα κάνουμε έλεγχους μέσα στο λεωφορείο ή και μέσα στο μετρό, δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να. Και στα σούπερ μάρκετ να κάνετε. Να πιέσουμε τον κόσμο. Μεγάλες αποθήκες να κάνετε. Και στις μεγάλες να πούμε αυτά ένα, να κάνετε, ένα. Άρα λοιπόν, εδώ είναι, δεν... άρα λοιπόν όχι, θέλουμε... δεν το λέω ότι φταίει ο κ. Οικονόμου. Εμείς θέλουμε λοιπόν κάνει... και αυτό το χρήμα που θα μαζεύσουμε... Την αγορά. Θα... Μ' ακούτε εδώ. Ναι. Ναι, αυτό τους ελέγχους που θα μαζεύσουν τα χρήματα θα πάνε πάλι στην κοινωνία. Ένα κομμάτι θα το ρίξουμε πάλι στην κοινωνία. Από τι, από τα εισιτήρια. Τους ελέγχους, τα πρόστιμα που θα γίνονται. Δηλαδή δεν είναι απλά μαζεύουμε πρόστιμα και βάζουμε, μαζεύουμε. Όχι, ένα πρέπει να τρώει πρόστιμα. Ένα κομμάτι θα ξαναέρθει. Η γραμμή του αεροδρομίου, ας πούμε, δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή? Γιατί έχει πολλούς πελάτες άλλων κρατών. Και πληρώνουν. Οι οποίοι πληρώνουν πριν ανέβουν. Ναι, το ξέρω. Λέβει το σύστημα. Αλλά αυτοί δεν έχουν εβδομαδία ή μηνιαία κάρτα. Αυτά... Πάρα πολλοί εργαζόμενοι που κάνουν μεγάλη χρήση έχουν εβδομαδίες κάρτα. Τα στοιχεία δεν είναι καλά πάντα. Όχι, εγώ θα λέω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που, είναι, ναι, που χρησιμοποιούν την κοινωνία καθημερινά παίρνουν μια κάρτα. Γιατί σου φέρει και είναι, οικονομικά. Δεν είναι από τα ακριβά εισιτήρια. Πάντως για να λυθεί και το θέμα του στο συγκεκριμένο. Εδώ θα έχουμε και το εισιτήριο που θα μπορείς να κίνησε σε όλα τα μέσα. Είναι μεγάλη εξυπηρέτηση για τον κόσμο. Εμείς δηλαδή σκοπεύουμε να κάνουμε δημοφιλή τα μέσα μαζικής. Για να γίνουν δημοφιλή, κύριε Υπουργέ, πρέπει να είναι στην ώρα τους. Πρέπει να είναι καθαρά. Πρέπει να είναι συντηρημένα σωστά και κυρίως την ώρα τους επιμένω, γιατί ο άλλος θέλει να πάει στη δουλειά του το πρωί. Έτσι. Και ξυπνάει και έχει τα άγχη του και πάει στη στάση και περιμένει και 20 και μισή ώρα. Δεν είναι σωστό να συμβαίνει αυτό και αυτό πρέπει να το καταπολεμήσετε. Τώρα εμείς το λέμε ήρεμα, αλλά επειδή είστε τώρα πια. Οι εντολές που έχουμε πάρει και εγώ και όλο το Υπουργείο είναι από τον Πρωθυπουργό είναι μπαίνουμε στη μάχη και ασχολούμαστε. Για τα ταξί, ποιος είναι υπεύθυνος? Εγώ. Εγώ στα κούρας είναι ο υπουργός. Ναι, γιατί έχουμε θέματα τώρα. Ο υπουργός είναι υπεύθυνος για τα ταξί που είναι στην πιάτσα. Για τα ταξί που δεν είναι στην πιάτσα, δεν είναι ο ταξιτζής. Το Σύνταγμα, ας πούμε. Να μην ανακατεύεσαι με αυτή τη δουλειά. Να ανακατεύομαι όπου θέλω. Να μην ανακατεύεσαι με τους ταξίδες, γιατί τους ταξιτζίδες είχαν βγάλει οδηγία, είχαν βγάλει μία, πώς τη λένε, όχι εντολή ρε παιδί μου, το Υπουργείο. Και έλεγε, απόφαση υπουργική. Όχι μωρέ, είχα βγάλει μια, τέλος πάντων εκεί μια εντολή ότι μπορούν και να, οι ιδιώτες να έχουν να μεταφέρουν. Τώρα αυτά πρέπει να τα καταλάβετε, γιατί ο ταξιτζής είναι ένας άνθρωπος που αγωνίζεται όλη μέρα, ναι, για να βγάλει ένα μεροκάμα. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Ο τουρισμός ταξί δεν μπορεί να βρεις. Αν είσαι Έλληνας πολίτης, ταξίδι παίρνεις. Τώρα τι να απάντησε το πρόβλημα που έχει αυτός, ο ταξιτζής. Μα τι λες καημένε τώρα. Βέβαια τους υπερασπίζουμε. Κατήγαγε νίκη που έδιωξε την υφυπουργό, ας πούμε, γι' αυτό.
Ναι, βέβαια. Γιατί όταν τη ρώτησα την υφυπουργό στον αέρα να μου πει εμένα ποια ήταν η εντολή που είχε δώσει, το θυμάσαι. Τι μου κοροϊδεύει τώρα, τι γελά. Κάτι θυμάμαι. Μου είπε, δεν το θυμάμαι, μου λέει, δεν το ξέρω. Εντάξει, εκεί σαλτάρι να πούμε. Λοιπόν, ορίστε παρακαλώ. Ναι, μην μου το λέτε για το ταξί, γιατί εμείς με το ταξί μεγαλώσαμε η οικογένειά μας. Εντάξει. Ο πατέρας μου ήταν ταξιτζής. Αυτό είναι το άλλο, αλλά περίμενα να το πει. Κατηδίαν. Τον έχω τώρα. Το σέβομαι θέρμα. Και το αγαπώ το ταξί, γιατί πάνω απ' όλα ήταν και. Πρέπει να βρείτε τις ομοσπονδίες τους, τους δεκαλυστές, να τα μιλήσετε. Και... Εγώ έχω τώρα δύο-τρεις μέρες. Όχι, να ενημερωθείτε πρώτα. Αλλά... Εντάξει. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Διάλογος. Κάνω μια πολιτική ερώτηση μόλις τελειώσει ο κύριος Οικονόμου. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, εδώ έχουμε το εξής φαινόμενο. Οι δημοσκοπήσεις έδιναν τη Νέα Δημοκρατία πάνω από όσα πήρε. Παραπάνω. 34, 33, 35, ανάλογα. Αντιθέτως, οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ μας έλεγαν λάθος είναι οι δημοσκοπήσεις, δεύτεροι θα είμαστε. Το ίδιο και στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ λέγανε λάθος είναι οι δημοσκοπήσεις, πάνω από 20% θα πάρουμε. Όχι πάνω από 20, έχει γύρω από 19-20. Εξαρτάται ποιο ρωτούσες, αλλά το ίδιο ναι, ήταν. Γιατί εδώ υπήρχε άνθρωπος που μου είπε θα είμαστε πρώτοι. Τι θα είμαστε? Ότι θα είσαστε πρώτοι. Ήταν, είχε επαφή, πατούσε στη γη. Στην καρέκλα καθόταν. Προφανώς πέταγε. Ξέρω εγώ, τι να σας πω. Θέλω να πω ότι οι δημοσκοπήσεις πιάσαν την αντιπολίτευση, δεν έπιασαν την κυβέρνηση. Ναι. Και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί δεν έπιασαν την κυβέρνηση? Την προηγούμενη φορά πιάσαν την κυβέρνηση και πιάσαν την αντιπολίτευση. Έγινε ανάποδα. Γιατί προφανώς τις τελευταίες μέρες που τις τελευταίες μέρες οι πολλοί αποφασίζουν τι θα κάνουν, πάρα πολλοί άνθρωποι είπαν δεν πάω πουθενά, κάθομαι σπίτι. Και αυτό κόστησε. Και το άλλο είναι θα πάω και θα στείλω μήνυμα στο Μητσοτάκη. Άρα οι εκλογές αυτές έγιναν για να πάρει μήνυμα ο Μητσοτάκης. Και δεν έπρεπε. Ο Μητσοτάκης, ο Μητσοτάκης πάντα παίρνει τα μηνύματα γιατί έχει το δικό του σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Βεβαίως έπρεπε, επιβάλλεται. Ποιο είναι το σύστημα δηλαδή? Έχει το δικό του σύστημα να διαβάζει τι γίνεται στην κοινή. Όχι, νόμη. Γιατί να σου πω, με συγχωρείς. Και εδώ είναι ο Υπουργός και παρακαλώ και τους υπόλοιπους να το συζητήσουμε αμέσως μετά το διάλειμμα. Τι πάει να πει, πήρε το μήνυμα, το διάβασε σωστά? Εμένα αυτή είναι η απορία μου. Αν το μήνυμα που πήρε το ερμήνευσε σωστά. Γιατί εμείς θέλουμε να δούμε την κυβέρνηση και δεν είναι θέμα κομματικό αυτό. Είναι θέμα ότι θέλει ο κόσμος. Κατά τη γνώμη μου, ο κόσμος θέλει να βελτιωθούν οι συγκοινωνίες εδώ που είναι ο Υπουργός, που είναι τεράστιο ζήτημα, τεράστιο. Να δουν τι θα κάνουν με τα ταξί που έχουν και αυτοί τεράστιο ζήτημα. Να δουν τι θα κάνουν με την ακρίβεια στο ράφι. Γιατί τα νοσοκομεία. Με τα νοσοκομεία για την Μπάμπη. Να σου πω κάτι, το σας ακούω το πρωί. Ο Μπάμπης είναι στο Talk Radio κάθε πρωί. Μπάι Αλφα, του Αλφα το ραδιόφωνο, ο οποίος έλεγε για τον πληθωρισμό ότι έπεσε. Ναι, αλλά Μπάμπη μου, δεν είδα εγώ να πέσει η τιμή στο ράφι. Μπορεί να μην έχουμε αυξήσεις, αλλά η τιμή παρέμεινε. Λέω, πάντοτε το λέω. Πάντα το λες. Από τότε που ξεκίνησε αυτή η κουβέντα, λέω παιδιά να διακρίνουμε δύο πράγματα. Άλλο ο πληθωρισμός, άλλο η ακρίβεια. Ναι. Ο πληθωρισμός είναι το μηχανάκι που δημιουργεί. Που δημιουργεί, σύμφωνη. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε αμέσως. Ναι, αλλά είναι καλό γιατί είχαμε πληθωρισμό πριν δύο χρόνια 10, κάτι. Λέω το μήνα το τελευταίο. Πέρυσι είχαμε 4, κάτι, τώρα έχουμε 2, κάτι. Ναι. Τουλάχιστον πέφτει. Ναι, εντάξει, αλλά το θέμα είναι και αυτό είναι δική σας ευθύνη. Κύριε Οικονόμου, να δείτε. Ναι, εντάξει. Σωστό, γιατί έχουμε το ίδιο νόμισμα. Ναι. Ο πληθωρισμός ασθένεια του νομίσματος. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι αγορανομικά. Αγορανομικά. Εκεί πρέπει να υπάρξει τώρα λοιπόν και θα συζητήσουμε μετά και την επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη σήμερα στο Υπουργείο Εμπορίου. Νομίζω βρήκε λύση για την ακρίβεια ο κύριος Θεοδωρικάκος. Χτες πήρε παρέλαβε. Είπε, έκανε δήλωση τώρα που πήγε ο κ. Μητσοτάκης ότι θα καλέσω όλους τους μεγάλους παίκτες της αγοράς. Θα κάνει προσπάθεια. Να βοηθήσουν και να ρίξουν τις σημαίες. Ναι, εντάξει, γιατί δεν πρέπει να το κάνει. Τους. Δεν ξέρω, εκ του κέρδους. Την καλή τους καρδιά. Ναι, καλά, έτσι δεν γίνονται οι δουλειές αυτές. Όχι, άλλωστε, αυτή η δήλωση δέσε τη. Κύριε Μπατζουράκη. Έχετε απόλυτο δικαίωμα. Είναι ανέκδοτο δηλαδή. Αυτή δεν είναι ανέκδοτο. Δεν συμφωνώ. Εγώ θα σα πω το εξή. Αυτή είναι η δήλωση που λέει ο Γιάννη. Αυτή είναι η δήλωση. Δεν είναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, αλλά να πω κάτι. Όλοι είσαστε τόσο πολύ ευέλικτοι απέναντι στι πολυεθνικέ και τα καπιταλιστικά συστήματα τη Ευρώπη που δεν δικαιολογήσατε να τα λέτε τώρα αυτά. Ξαφνικά γίνονται κομμουνιστέ. Διαφημίζει το ίδιο και χειρότερα διαφημίσει. Λοιπόν, συνέχεια, τώρα κύριε Υπουργέ, θα πάμε να δούμε για την ακρίβεια, να ακούσουμε την αντιπολίτευση τι λέει και να μας δώσετε εσείς τις απαντήσεις και να σχολιάσετε στο τέλος αυτά που θα ακούσετε.
Και να ξεκινήσουμε από εσάς, κύριε Μίλη. Σήμερα ο Πρωθυπουργός πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τον νέο Υπουργό, τον κύριο Θοδωρικάκο, ο οποίος θα πάρει ορισμένες πρωτοβουλίες. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι θα το παλέψει και στην Ευρώπη. Το θεωρεί αυτό πάρα πολύ σημαντικό, παρά ότι το λιδωρήσατε προεκλογικά. Αυτό το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό. Και θα ήθελα την κρίση σας, αν σας ικανοποιεί αυτή η προσπάθεια ή όχι. Καταρχήν η εξαγγελία ότι κάποιος θα παλέψει κάτι, προφανώς και είναι καλοδεχούμενη, γιατί δείχνει τη θέληση να θέλει να το αντιμετωπίσει. Εδώ βέβαια πρέπει να σημειώσουμε ότι η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο ούτε εισαγόμενο είναι. Γιατί το προηγούμενο διάστημα δόθηκε η εντύπωση στους Έλληνες πολίτες ότι είναι κάτι το οποίο είναι διεθνώς. Και ήρθε και στη χώρα μας. Όχι, άλλωστε... ούτε βέβαια είναι και κάτι το οποίο είναι παροδικό. Όλοι οι άλλοι παροδικό. Δεν έχουν πιστεύω, μόνο εμείς έχουμε. Όχι, απλώς υπάρχει μια διαφορά, κύριε. Ότι η διαφορά ποια είναι, ότι στην Ελλάδα οι πληθωριστικές τάσεις είναι πολύ πιο μεγάλες. Και στην Ελλάδα υπάρχει και το άλλο πρόβλημα. Ότι η διόρθωση των τιμών αργεί πάρα πολύ να περάσει στον καταναλωτή. Γιατί γίνεται αυτό το πράγμα? Όταν αυτό το πράγμα, εάν θέλετε, θα σας εξηγήσω. Οι αποκλήσεις στις τιμές είναι πολύ μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Σε αυτή την εκπομπή σας ήμασταν, όταν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα, αυτή την περίφημη κουβέντα με το βρεφικό γάλα. Το βρεφικό γάλα στην Ευρώπη έχει την ίδια απόκληση με τις τιμές που ήταν στο ράφι στην Ελλάδα? Όχι, βέβαια. Όχι, έχετε δίκιο σας. Και εδώ δεν θα πούμε ότι θα σηκώσουμε την μπαντιέρα κατά των πολυεθνικών και θα κάνουμε. Εδώ ξέρετε, είχαμε πει πριν από κάποιο καιρό και το είχαμε καταθέσει και ως ιδέα και ως πρόταση. Τι έγινε στη Γαλλία? Θυμάστε τι έγινε με την Καρφούρ, νομίζω. Εδώ να λέμε και τα ονόματα. Βεβαίως. Εδώ πέρα λοιπόν, τι πρέπει να. Έπρεπε και στην Ελλάδα να υπάρχει ένα καταναλωτικό κίνημα το οποίο να μπορεί από μόνο του. Έχω πει 50 φορές. Να μπορεί από μόνο του να ρυθμίζει. Να επιβάλλει καταστάσεις. Εκεί που δεν μπορεί να τις ρυθμίσει η κυβέρνηση ή εκεί που δεν θέλει ενδεχομένως να τις ρυθμίσει η αγορά, γιατί έχουμε ολιγοπωλιακές καταστάσεις. Αυτό είναι το ζητούμενο. Εμείς λοιπόν τι λέγαμε εδώ και τόσο καιρό? Λέγαμε ότι θα μπορούσε να υπάρχει αποκλιμάκωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη. Όχι μηδενισμός που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποκλιμάκωση. Μέχρι να μπορέσουμε να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις από την κυβέρνηση. Εντάξει, σε ελεκτικό επίπεδο. Σε ένα επίπεδο έχετε δίκιο ως προς ότι, συγγνώμη, δεν μπορεί για το κάθε προϊόν που αγοράζουμε να πληρώνουμε 24% φόρο. Χρειάζεται, κύριε Χατζή, έστω και προσωρινή αποκλιμάκωση των συντελεστών του ΦΠΑ, έστω και προσωρινή όσο διαρκεί η κρίση. Και στο μεσοδιάστημα αυτό βέβαια τι έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση? Να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, να υπάρχει ένα κατάλληλο καταναλωτικό κίνημα το οποίο μέσα από τη δράση του να μπορεί να δημιουργεί και αυτό ανασταλτικό παράγοντα στις πολυεθνικές και στον τρόπο με τον οποίο ολιγοπωλιακά ρυθμίζονται. Εντάξει, αυτό το κίνημα όμως δεν μπορεί να το φτιάξουν οι κυβερνήσεις. Προσέξτε, εμείς είχαμε ποσοτικοποιήσει και αυτή τη μείωση. Είχαμε πει ότι αυτή η μείωση θα μπορούσε να φτάσει μέχρι να στοιχίσει στον προϋπολογισμό γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Το είχαμε τιμολογήσει αυτό. Και μάλιστα στις αιτιάσεις που μας λέγανε τότε από την κυβέρνηση, ότι και ρε παιδιά, πού θα βρεθούν αυτά τα 500 εκατομμύρια που θα λείψουν από τον προϋπολογισμό, ναι. Η απάντησή μας ποια ήταν, κύριε Χατζή? Δείτε την υπεραπόδοση που υπάρχει αυτή τη στιγμή από τα έσοδα, από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ. Μα δεν τα οποία σε βάθος. Υπάρχει υπεραπόδοση. Είναι προσωρινή αυτή. Είναι προσωρινή, κύριε. Να σου πω κάτι. Όταν στο τέλος του χρόνου, όταν κάνεις το λογαριασμό, με συγχωρείτε γιατί μας παρακολουθεί. Στο τέλος του χρόνου όμως, όταν έρχεται ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς και εγώ λέω ότι προϋπολογίζω τόσα έσοδα από εισπράξη ΦΠΑ και στο πρώτο τρίμηνο, στο πρώτο εξάμηνο υπάρχει υπεραπόδοση. Υπάρχει αυτή η υπεραπόδοση. Υπονούμε. Και τι λέγαμε, να ήταν προσωρινή, να ήταν προσωρινή η διόρθωση. Το έχετε πει αυτό, ναι. Σήμερα, κύριε, ένα είναι το ταμείο. Ένα είναι το ταμείο του κράτους. Να το ολοκληρώσω και να. Και να το ολοκληρώσετε, αλλά δεν έχουμε συζητήσει, τα ξέρουμε. Όχι, ακριβώς. Ένα είναι το ταμείο, αλλά θα σας πούμε την αναλογία. Κοιτάξτε να δείτε. Θα δούμε την αναλογία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και αμέσων φόρων. Υπάρχει αδύρυτη. Σας περιμένω τώρα, γιατί ο δικός σας θέλει να ξαναγυρίσουμε στην εποχή των ελλημάτων. Υπάρχει τελειώσει ο σύντροφος από το Πασόκ. Εδώ πέρα εμείς δεν μιλάμε για κάτι ουτοπικό, ούτε μιλάμε να γυρίσουμε στην εποχή των ελλημάτων. Μιλάμε για κάτι το οποίο και το έχουμε ποσοτικοποιήσει και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να το κάνει η κυβέρνηση. Αντί αυτού τι γίνεται τώρα? Αντί αυτού τι γίνεται? Είχαμε με τον κύριο Σκρέκα, όσο ήταν ο κύριος Σκρέκας, διάφορες επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, το καλάθι του Νονού, το καλάθι του Χριστουγέννων, το καλάθι το ένα, το καλάθι το άλλο. Λέγανε λοιπόν ότι είχε. Λέγανε ότι ήταν υπουργός, θα το καταργούσε. Λέγανε, κοιτάξτε να δείτε, είναι άλλο ο επιδοματικός τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεσαι και στέλνεις μηνύματα στο καταναλωτικό κοινό και άλλο τα μόνιμα μέτρα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ξέρετε, το επίδομα ενδεχομένως
οδηγεί και σε μια και σε στερητικά σύνδρομα. Ξέρετε, το επίδομα είναι πάρε ένα χαπάκι να λύσεις το πρόβλημά σου και τελειώσαμε. Αυτό θεωρώ ότι ήταν λάθος. Και ερχόμαστε σήμερα λοιπόν, αναγνωρίζουν για άλλη μια φορά το πρόβλημα της ακρίβειας, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλάζει, κύριε Χατζή, ο Υπουργός Ανάπτυξης. Εδώ πέρα μας ρωτήσατε πριν αν αποτίμησε σωστά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών ο κ. Μητσοτάκης. Το αποτίμησε μέσω του ανασχηματισμού. Συγνωμούστε ή άλλαξε μόνο. Ή άλλαξαν μόνο 4 υπουργοί και 7 υφυπουργοί με γεωγραφικά κριτήρια. Δεν περιμένετε, γιατί μου στείλε ένα μήνυμα ο κύριος Κατρίνης και μου λέει στο site, στο New Post που γράφουμε για ότι ζήτησε εκλογές, λέει δεν είναι αλήθεια αυτό, μας ενημερώνει. Ζήτησε ή δεν ζήτησε εκλογές, κύριε. Υπάρχει, καταρχήν για να μην υπάρχει, ζήτησε και ο Μιχάλης ο Κατρίνης, επίσπευση των διαδικασιών. Αυτό. Όταν μιλάμε για επίσπευση. Επίσης, γιατί μιλάμε για εκλογές. Πάση περιπτώσει. Για να λέμε ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέμα. Επειδή δεν έχει τελειώσει ακόμα η διαδικασία σε εμάς. Να πω όμως κάτι στην ερώτηση. Περίμενε. Να πω στον να τελειώσει. Μην πάμε στον επόμενο. Όχι, δεν πάω στον επόμενο. Είναι άδικο όμως να μην ολοκληρώσω το. Συνεχίστε λίγο σύντομα όμως για να μπορέσουμε να. Ζήτησε ο κ. Μητσοτάκης, ρωτάμε αν έλαβε το μήνυμα των ευρωεκλογών. Και το μήνυμα ποιο είναι? Το μήνυμα είναι να αλλάξουν 4 υπουργοί και 7 υφυπουργοί με γεωγραφικά κριτήρια και αναλόγως με το ποιες ψήφους πήρε ή έχασε η Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Σήμερα υπάρχει μία έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕ, το οποίο μιλάει ότι από το 19 μέχρι το 2023 υπάρχει μείωση του πραγματικού εισοδήματος από εργασία κατά 8,5%. Έτσι, την τριετία 21-23 περίπου το 36% των οικοκυριών στην Ελλάδα ανταπεξέρχονταν με πολύ μεγάλη δυσκολία στις βασικές τους δαπάνες. Έτσι, αυτό είναι το χειρότερο. Και βέβαια από εκεί και πέρα, εάν πάμε και ακόμη περισσότερο σε αυτό που λέμε προστασία εργασίας και οτιδήποτε άλλο, το Υπουργείο Εργασίας είναι πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι. Μόλις 19 συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές, έχουν υλοποιηθεί στην χώρα μας. Το ίδιο έτος, είναι δουλειά του Υπουργείου, είναι δουλειά των συνδικάτων. Είναι δουλειά, προσέξτε, είναι δουλειά του Υπουργείου Εργασίας να μπορεί να οθεί τα συνδικάτα και τους εργαζόμενους. Όχι, είναι δουλειά των συνδικάτων. Το Υπουργείο είναι ουδέτερο. Δεν κάνει λοιπόν κάτι εναντίον. Για τις συλλογικές συμβάσεις λοιπόν, συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, συμφωνώ λοιπόν μαζί σας. Κύριε Μίλη, δεν έχετε άλλο χρόνο. Κύριε Μαζουράνη, παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι πασίδηλο. Μιλάμε ένα λεπτό. Ακρίβεια. Μιλάμε αποκλειστικά για αυτό το θέμα και την επίσκεψη σήμερα του Πρωθυπουργού στο αρμόδιο Υπουργείο, τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού. Γι' αυτό μιλάμε. Η ακρίβεια ομολογείται ότι υπάρχει από όλους. Έστω και καθυστερημένα ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι υπάρχει ακρίβεια. Την ανακάλυψε λίγο αργά. Στην αρχή μας είπε ότι είναι εισαγόμενη. Από ό,τι κατάλαβα και ο κ. Παπαδημητρίου αυτό το. Για συγγνώμη, σας κάνω μια ερώτηση σε αυτό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν δημιούργησε ζήτημα. Ένα. Δεύτερον, αυτό που συνέβη στη Μέση Ανατολή, όπου οι αγρότες οι δικοί μας πέρανε από εκεί λιπάσματα και σπόρους, δεν έπαιξε κανένα ρόλο, πιστεύετε? Αν το πιστεύετε, έχει καλώς να μας το πείτε. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Σύγκρουση, όχι η σύγκρουση. Η τραγωδία που γίνεται τέλος πάντων, στη Γάζα, πιστεύετε, ναι. Επιδρούν στις οικονομικές εξελίξεις, μάλιστα, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις χώρες. Εξαρτάται όμως τη δύναμη της Ουκρανίας. Η Ουκρανία επιδρά περισσότερο στη Γερμανία, στην Πολωνία και σε άλλες χώρες και λιγότερο στην Ελλάδα. Δεν είμαστε ίδιες οικονομίες όμως. Βεβαίως. Δεν είμαστε ίδιες οικονομίες με τη Γερμανία. Θα κρίνουμε αναλογικά. Όχι, εγώ τι λέω λοιπόν. Δεν είμαστε ίδιες οικονομίες. Άλλοι πουλάνε αυτοκίνητα σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ήρθε και είπε μετά από λίγο καιρό, αφού ανακάλυψε την ακρίβεια, ότι είναι εισαγόμενη. Μετά είπε ότι δεν θα γίνουμε μπανανία, θα αρχίσω να επιβάλλω πρόστιμα. Πέστε μας για το τώρα, μπορείτε να μας το πείτε. Και τώρα αναγνωρίζει το πρόβλημα. Το οποίο βεβαίως δεν είναι πρωτόγνωρο και κάνει μια επίσκεψη επικοινωνιακή στο Υπουργείο Ανάπτυξης και ο Υπουργός Ανάπτυξης λέει ότι θα καλέσω τους μεγάλους παίκτες της αγοράς και θα τους παρακαλέσω να χαμηλώσουν τις τιμές και να μας βοηθήσουν στην αποκλιμάκωση των τιμών. Αυτό δεν είναι πολιτική κυβερνητική. Δεν μπορεί να μένεις στην καλή διάθεση του μεγαλεμπόρου, του καπιταλιστή, του κεφαλαιοκράτη. Το κράτος επιβάλλει κανόνες. Εμείς έχουμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως οι μεγαλεόοι καπιταλιστές, που λέτε, μετρημένο αυτό. Είναι ολιγοπόλιο, είναι καρτέλ. 5-6 είναι, κύριε Παπαδημητρίου. Τους τελευταίους 3 μήνες
Μετά από αυτό το κόλπο του που τους έκανε ο Σκρέκας, το οποίο νομίζω ότι αν έχασε την καρέκλα του, γι' αυτό τον έχασε. Έχουν κατεβάσει από 14 έως 18% τις τιμές τους. Από 14 έως 18%. Οι τιμές όμως δεν μειώνεται αλλιώς. Στο ράφι δεν έχουν κατέβει. Γιατί όταν τους είπε όποιος κάνει προσφορά δεν μπορεί να πειράξει την τιμή και τους την κλείδωσε, αυτοί βρέθηκαν οι περισσότεροι να πούνε όχι, θα την κατεβάσω, μήπως και πουλήσω. Γιατί αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να πουλάνε κυρίως. Τώρα, τι θα τους πει ο κύριος Θεοδωρικάκος, είναι δικιά του δουλειά. Δεν τους πει καινούργιο, τον δρόμο τον ξέρουν. Δεν με αφήσετε να ολοκληρώσω. Είπα τι είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Πείτε ένα πράγμα όταν ολοκληρώσετε. Είναι ο πληθωρισμός κάποιες μονάδες. Πόσες από αυτές τις μονάδες οφείλονται σε γεγονότα τα οποία επιδρούν σε όλα τα κράτη, αυτό λέμε διεθνή. Αυτό λέμε εισαγόμενα. Ναι, να σας απαντήσω. Πόσες μονάδες είναι οι δικές μας εδώ. Δεν μπορώ να σας πω πόσες μονάδες. Θα σας πω πόση είναι η διαφορά στην ακρίβεια και στον κατώτατο μισθό και με βάση το μέσο όρο στην Ευρώπη και πόσο εδώ, πόσο πολλούνται τα προϊόντα τα βασικά στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο εδώ. Η διαφορά δεν δικαιολογείται. Και άλλωστε και ο ίδιος ο κ. Μεϊμαράκης είπε ότι δεν είναι θέμα Βρυξελών. Δεν είναι θέμα Βρυξελών που στείλαμε την επιστολή στο τέλος. Αν ήταν θέμα Βρυξελών και ήταν εισαγόμενοι, θα έπρεπε να είχε σταλεί η επιστολή εδώ και δύο χρόνια. Όχι να σταλεί παραμονές των ευρωεκλογών. Βέβαια το πλήρωσε ο κ. Μεϊμαράκης σε αυτή τη δήλωσή του, αλλά δεν έχει. Πώς το πλήρωσε. Το πλήρωσε. Δεν τον κάνανε αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν βγήκε αντιπρόεδρος, βγήκε τελευταίος. Στο ΕΛΚΕ, αφήστε το. Είναι θέμα δικό σας, δικό τους εσωτερικό. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό. Απλά το αναφέρω για να δείξω ότι και μέσα στην Νέα Δημοκρατία δεν είναι κυρίαρχη. Τι πληρώσανε τι, δεν γιατί είναι. Θα αρχίσουμε να μιλάμε για πρόσωπα τι πληρώσανε τι τώρα. Εντάξει. Καλό είναι να μείνουμε στην ουσία. Είναι ένα σημαντικός πολιτικός παράγοντας ο κ. Μεϊμαράκης, δεν είναι ένας. Κι άλλοι είναι σημαντικοί παράγοντες. Λοιπόν, έρχομαι και λέω ότι η ακρίβεια. Εντάξει. Εμείς προτείναμε συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπιστεί. Ήρθε, καταθέσαμε μάλιστα και φορολογικό νομοσχέδιο και άλλα προτάσεις. Δεν σας ικανοποιεί ούτε αυτή η πρωτοβουλία που πήρε τώρα η κυβέρνηση. Ούτε αυτός. Ποια πρωτοβουλία. Αυτή που πήρε ο Πρωθυπουργός που λέει ότι θα κατέβουν οι τιμές, θα μαζέψουμε αυτούς. Να το δούμε στην πράξη. Λίγο υπερβολικός τώρα. Δεν. Να το δούμε στην πράξη. Εγώ δεν λέω. Να το δούμε στην πράξη. Μια βιζή έκανε. Μια επίσκεψη ευγενία να στηρίξει τον άνθρωπό του που τον έβαλε εκεί. Ναι, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό. Κοιτάξτε. Θα το δούμε στην πράξη. Εγώ δεν λέω ότι. Δηλαδή, αν έμενε ο Σκρέκας, δεν τα έβλεπε ο Σκρέκας, συνέχεια τους έβλεπε όλους αυτούς. Τώρα καινούργιο πράγμα είναι ότι θα δει. Να σου πω, δεν ξέρω τι. Εκτός από τον πρόεδρο, ας πούμε, των βιομηχάνων τροφίμων, με τον οποίο είχαν ανταλλάξει βαριές κουβέντες. Μίλησε ο κ. Παπαδημητρίου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να μας φέρει στην εποχή των ελλημάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο. Έφερε τρίτο μνημόνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε το ελαφρότερο μνημόνιο. Αφήστε ελαφρότερο βαρύτερο. Ως ποσοστό. Έφερε τρίτο μνημόνιο. Όχι κύριε. Ό,τι και να λέτε. Και εσείς ό,τι και να λέτε. Ό,τι και να λέω. Μας είχατε υποσχεθεί ότι θα σκίσετε τα μνημόνια και φέρατε τρίτο κύριε. Εδώ ο Σαμαράς έλεγε κάθε φορά στο Ζάπιο ότι εγώ σκίζω σελίδα σελίδα το μνημόνιο και δεν μιλάει κανένα. Γιατί δεν έκανε δεύτερο μνημόνιο. Συμφωνώ μαζί σα. Δεν κάνετε κριτική. Με συγχωρείτε, κύριε. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ, γιατί ναι. Είστε και μια ηλικία, μην πάθετε τίποτα. Όχι, δεν πάθετε. Σα ανεπιπίεση. Σα λέω λοιπόν ότι και ο Σαμαράς, εγώ δεν υπερασπίζω αυτή την άποψη. Αλλά μην μου λέτε. Εμείς. Βγάλαμε, κάναμε, ράναμε. Τη βγάλαμε τη χώρα. Όχι, τη βγάλαμε από τα είχατε. Όχι, φέρατε τρίτο. Εμείς εξηγιάναμε τα δημόσια οικονομικά. Τέλος πάντων, αυτό μπορεί να διαφωνούμε. Αλλά εγώ σας λέω ότι εμείς τα εξηγιάναμε και εμείς αφήσαμε γεμάτα ταμεία ενώ παραλάβαμε άδεια. Και αφού τα κάναμε τόσο καλά, γιατί ο κόσμος σας έστειλε άδεια. Γιατί ο κόσμος κουράστηκε, κύριε. Α, κουράστηκε. Από τι κουράστηκε. Από τη φορολογία, κουράστηκε. Τη δική σας. Τη δική μας. Εντάξει, γιατί. Δεν το αρνούμε αυτό. Να μιλήσει και ο υπουργός όμως. Μια κουβέντα και τελείωσα. Όχι, όχι, Μπάμπη, μην του κάνεις άλλη ερώτηση. Ένα λεπτό γιατί θέλω να πάω και στον κύριο οικονόμου. Δεν μπορώ να τον αφήσουμε. Τα ελλείμματα δεν πρόκειται να δημιουργηθούν από τις πολιτικές και οικονομικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι Μάλιστα. οποίες είναι κοστολογημένες, Εντάξει. κοστολογήθηκαν και Κύριε από το οικονόμου. Γενικό λογιστήριο του κράτους και Κύριε είναι όλα ισορροπημένα. Το λόγο ο κύριος οικονόμου. Δεν είπε αυτό το γενικό λογιστήριο. Κύριε Υπουργέ, παρακαλώ. Ακούσατε την κριτική που
και η αντιπολίτευση, τα δύο μεγάλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι ακριβώς η γραμμή η οποία έχουν τα δύο μεγάλα κόμματα, και αυτή που εξέφρασε ο κ. Μαντζουράνης και αυτή που εξέφρασε ο κ. Μπίλης. Μίλησαν για τις δικές τους προτάσεις, τις οποίες δεν υιοθετήσατε. Είναι παράλληλες, δεν γίνεται. Παρακαλώ, κύριε. Τις προτάσεις μας. Ναι, εντάξει, εξαρτάται. Άλλος και θα συναντηθούμε, πιστεύω. Ναι, εντάξει, για τσάι. Όχι. Α, ελάτε, κύριε. Για συμπάθεια. Για την ανασυγκρότηση της κεντροαριστεράς. Η ακρίβεια ήταν ένα ζήτημα το οποίο μας ταλαιπώρησε. Και νομίζω ήταν ένας βασικός λόγος και για τις απώλειες που είχαμε στις εκλογές. Σωστά. Το αναγνώρισε ο Πρωθυπουργός και πριν τις εκλογές. Έκανε πολλές ενέργειες και προσπάθειες ως κυβέρνηση, ξεκινώντας, θυμίζω, από την περίοδο Γεωργιάδη, πόσο λιδωρήθηκαν και ηρωνεύτηκαν τα μέτρα, το καλάθι της νοικοκυράς, όποιες κινήσεις γίνανε για να μπορέσει να χτυπηθεί ο πληθωρισμός, ο οποίος, και ειδικά το τροφίμο, ο οποίος είχε ανέβει ψηλά. Θυμίζω ότι πριν από 1,5 χρόνο είχαμε πάνω από διψήφιο αριθμό, νούμερο, στην ακρίβεια, στο πληθωρισμό. Mm-hmm. Στο δε πληθωρισμό τροφίμων, γιατί το ξεχωρίζαμε, είχαμε φτάσει μέχρι και το 16-17%. Σήμερα, 1,5 χρόνο μετά, με όλες αυτές τις ενέργειες, με τα πρόστιμα πρώτη φορά, το θυμάμαι τώρα, την συζήτηση που είχε γίνει. Χάδια, έτσι. Δεν σας διέκοψε. Ένα λεπτό. Πρώτη φορά στα χρονικά τέτοια πρόστιμα. Και θυμάμαι το διάλογο μεταξύ Παπαθανασίου, κυβερνητικό έδρανο, και Τσακαλώτου, πρώην Υπουργό Οικονομικών των 5 χρόνων. Και το ρώτησε ο Παπαθανασίου. Κύριε Τσακαλώτο, βέβαια είναι Νέα Αριστερά τώρα, αλλά δεν ξέρω, ήταν ο υπουργό του Τσίπρα. Πόσα πρόστιμα βάλατε στις εταιρείες? Και ξέρετε τι, ποια είναι η απάντηση? Μηδέν. Κανένα πρόστιμο. Θα μου πείτε, τότε δεν είχαμε πληθωρισμό. Άρα, δηλαδή, τότε είχαμε τους Αγίους του καπιταλιστικού συστήματος. Δεν είχαμε πληθωρισμό, αλλά είμαστε φτωχοί. Άρα, λοιπόν, μέχρι το 19, κανένα πρόστιμο. Τώρα, βέβαια, που είχαμε μπροστά μας αυτό το τσουνάμι, το διεθνές, γιατί ήταν διεθνές, η Γερμανία έφτασε στο πληθωρισμό 11-12%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιάσανε το δεκάρι. Αδιανόητα πράγματα. Αν το έλεγε πριν από μία 20ετία ότι θα έχουν αυτές οι οικονομίες, οι χώρες, διψήφιο πληθωρισμό, θα γελάγανε όσο πριν το έλεγε. Στην Ελλάδα είχαμε φτάσει και ένα 25%. Κάποτε. Κάποτε. Εδώ τα είχαμε ζήσει αυτά. Αυτές οι χώρες ποτέ. Άρα λοιπόν, ήμασταν κι εμείς μέσα στο μέσο όρο το ευρωπαϊκό. Κάτω από το μέσο όρο. Στο μέσο όρο ήμασταν πάνω κάτω. Τώρα στην αποκλιμάκωση. Πηγαίναμε πολύ καλά στην αποκλιμάκωση του γενικού πληθωρισμού. Πραγματικά έχει φτάσει στο 2,4 τώρα. Κινείται με αυτό το ρυθμό. Δεν μπορεί να είναι φυσικό φαινόμενο όταν πάει στο 2,4 από το 10,4. Και όταν πάει στο 10,4 φταίει η κυβέρνηση. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα δικά μας. Αν φταίει η κυβέρνηση που πήγε στο 10,4, είναι και θετικό για την κυβέρνηση που το πήγε πάλι στο 2. Δηλαδή, η αντιπολιτική κάνει αυτό το λάθος. Γίνεται κάτι κακό. Φταίει η κυβέρνηση. Γίνεται κάτι καλό. Φταίει ο καιρός. Δεν είναι έτσι. Και αυτά τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Και εκεί είναι, ο λόγος είναι αναξιόπιστος και δεν έχει ρεαλισμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι και τόσο χαμηλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί για το θέμα δεν αναγνωρίζουν. Προτείνει πράγματα, δεν είμαστε μηδενιστές. Για τα θέματα της ακρίβειας έχουμε προτείνει πράγματα. Σαφέστατα. Εμείς, εμείς, αλλά επιτρέψτε όμως την κυβέρνηση. Όλες οι αντιπολιτεύσεις έχουν προτείνει από κάτι. Δεν υπάρχει. Δεν λέμε απλώς ότι όταν όλα πάνε καλά φταίει. Εγώ δεν λέω. Ακούστε, εγώ δεν λέω ότι δεν έχουν γίνει προτάσεις. Αλλά επιτρέψτε και στην κυβέρνηση να έχει το δικό της σχέδιο. Το δικό της σχέδιο, το οποίο δεν έκανε την. Γιατί αυτός ο 1,5 χρόνος συσσόρευσε την ακρίβεια και συσσόρευσε αυτές τις απώλειες στην τσέπη, παρόλο που έδωσες. Πήρες τον κατώτατο μισθό, κύριε Ματζουράνη, τώρα δηλαδή. Ήταν αυτή μικρότερη από τον πληθωρισμό. Ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ. 9,4 ήταν ο πληθωρισμός. Ένα λεπτό. Τώρα είναι μεγαλύτερη. Ασκεί κριτική ο ΣΥΡΙΖΑ για την Δημοκρατία. Ένα λεπτό. Να το δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ που παρέδωσε 650 ευρώ τον κατώτατο μισθό. Δηλαδή, έλεγε. Πόσο τον είχε παραλάβει. 650 ευρώ. Πόσο τον είχε παραλάβει από το Σαμαρά. Ψίχουλα. Και το έχει φτάσει μέσα σε αυτό το διάστημα στα 830. Ήταν σε μνημόνια ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έπαιρνε από το Ταμείο Ανάκαμψης δισεκατομμύρια, ούτε είχε πιστωτική ελευθερία λόγω του COVID. Να το σκίσανε τα μνημόνια. Το διαπραγματεύτηκε. 60 δις πήρατε μόνο από τον COVID. Ακούστε. Λόγω COVID. Λεφτά τα περιφερειακά ταμεία πέρανε. Τα 36 δισεκατομμύρια του να ανακαμψήσει τα διαπραγματεύτηκε ο Μητσοτάκης και ήταν μια μεγάλη επιτυχία για τη χώρα. Τα 40 με 45 δισεκατομμύρια που πέσανε πάνω στο COVID και στηρίξανε την κοινωνία και τη χώρα όρθια. Και επιχειρήσεις. Και τη χώρα όρθια και τις επιχειρήσεις.
αυτά ήταν μια επιτυχία του Μητσοτάκη. Δηλαδή, ξέρετε, το 41% που πήρε και το βαρδίσαμε όλοι. Μισή. Τα μισά τα δανειστήκαμε, τα μισά μας τα δώσανε. Ναι. Αλλά όμως. Τα χρωστάμε δηλαδή τα μισά. Ναι, θα μπορούσε να πει με μια δικαιολογία ότι ήταν ένα μεγάλο τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιο έκτατη ανάγκη. Ότι να κάνω δεν μπορώ. Πάρα αυτά, πήρε την ευθύνη ο Μητσοτάκης και έριξε χρήμα. Εγώ δεν είπα ότι δεν έπρεπε να πάρει ούτε το Ταμείο Ανάκαμψης ούτε τα χρήματα για τον COVID. Απλά λέω ότι ήταν μια συγκυρία που ευνόησε την δημοσιονομική κατάσταση της, της Ελλάδας κατά τη διάρκεια, λοιπόν, κατά τη διάρκεια πάλι του COVID. Παγκόσμιο φαινόμενο, ευρωπαϊκό φαινόμενο. Τα έδωσε τα λεφτά. Τα έδωσε στον κόσμο, στους επιχειρηματίες, στην κοινωνία. Στον COVID θα αφήσουμε. Στο Ταμείο Ανάκαμψης πάνε σε 10 μεγάλες επιχειρήσεις. Το Ταμείο Ανάκαμψης, ακούστε να δείτε αυτή τη στιγμή. Και είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν θέλετε την γνώμη μου. Ξέρω πολύ καλά και τι πάει στους μεν και τι πάει στους δε. Αν θέλετε να το συζητήσουμε. Αυτά τα 37 δισεκατομμύρια τα οποία. Τώρα να σας πω κάτι. Στην περιοχή μου, την Ανατολική Αττική, έχουμε 11 κέντρα υγείας. Τους έλεγα εγώ πριν τις εκλογές. Δεν υπάρχει νοσοκομείο, βέβαια. Ναι, είναι το ένα θέμα αυτό. Ναι. Διαχρονικό πρόβλημα. Ναι, ναι. Αλλά τους έλεγα ότι τα κέντρα υγείας που φτιάχτηκαν τη δεκαετία του 80 θα φτιαχτούν γιατί μπήκαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης και κόπηκε μια φέτα καλή για την υγεία που είναι κέντρα υγείας και νοσοκομεία να ξανακατασκευαστούν. Αυτά που υπάρχουν δεν με πιστεύει ο κόσμος. Και σου λέγανε μια από τα ίδια. Τώρα όλα τα κέντρα υγείας γίνονται κατασκευές. 2-3 εκατομμύρια σε κάθε κέντρο υγείας και τα 11. Τη Ανατολική Αττική και βέβαια και όλη την Ελλάδα του λέω. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα 150 εκατομμύρια. Χρειάζεται και γιατροί όμως. Ωραία. Να φτιάξουμε πλέον τις υποδομές μας. Και μετά πάμε να βάλουμε και το γιατρό. Αλλά τις υποδομές να τις φτιάξουμε. Ήταν αχούρια είχαν γίνει. 40 χρόνια μία βίδα δεν φτιάχνει, βάλανε, παιδί μου. Είναι φοβερό αυτό. Θα μου πεις, περάσαμε μνημόνιο. Αλλά πριν το μνημόνιο, γιατί δεν τα συντηρήσαμε, γιατί δεν τα εξυγχρονίσαμε τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία και είμαστε σήμερα εδώ για να λέμε πρόβλημα υγεία. Προφανώς δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, έτσι. Δεν είπα. Δεν κυβέρνησε. Διαχρονικά τα θέματα. Δεν πρατέξαμε. Όχι, δεν το είπα. Δεν είπα ότι. Και μετά τις ανακατασκευές, καλό είναι να δούμε τι κάνουμε και με το προσωπικό, τι κάνουμε με τους υγειονομικούς. Σήμερα όμως τώρα που συζητάμε. Σήμερα που συζητάμε, κάντε μία επίσκεψη ο καθένας, άμα είναι και σε κάποια περιοχή, να δείτε και στην Αθήνα. Δεν το είπα εγώ λόγω της περιφερειάς μου. Όλα είναι οργασμός ανακατασκευών των κέντρων υγείας. Και σε πολλά νοσοκομεία. Που σημαίνει τι, αυτό το 1,5 δις υπήρχε περίπτωση να το βρούμε, να το ρίξουμε, να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας. Γιατί είπε κανείς να μην πάρουμε λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν είπαμε αυτό. Λέμε ότι πρέπει να δοθούν και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εγώ πιστεύω ότι η επίσκεψη σήμερα. Δεν επαναλαμβάνουμε αυτόν τον μύθο. Εγώ πιστεύω ότι. Υπάρχει ειδικό, το τρίτο στη σειρά, ΤΕΠΙΧ 3. Δισεκατομμύρια επί δισεκατομμύρια. Τι ποσοστό είναι επί του συνόλου. Όχι. Τι ποσοστό είναι επί του συνόλου. Οι επιχειρήσεις με την εγγύηση του δημοσίου, με την εγγύηση του ταμείου, παίρνουν χρήματα διότι αλλιώς δεν μπορούν να πάρουν από τις τράπεζες. Γιατί η οικονομική τους κατάσταση δεν το επιτρέπει να τους δανείσουν οι τράπεζες. Και παίρνουν λεφτά πολλά. Άλλωστε οι μικρές επιχειρήσεις τα περισσότερα επί λεφτά. Τα περισσότερα λεφτά τα βγάζουν δουλεύοντας για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες και παίρνουν τα μεγαλύτερα δάνεια, παίρνουν και τα μεγάλα σχέδια. Παίρνουν πάνω από το 90% του Ταμείου Ανάκαμψης οι μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά μετά για να πάνε να το κάνουν. Άρα οι πολλές χιλιάδες μικρομεσαίες. Για να ολοκληρώσω. Εγώ πιστεύω ότι σήμερα δεν ήταν εθιμοτυπική η επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Υπουργείο Ανάκαμψης. Τι είπαν εδώ, κύριε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ουσιαστική γιατί θέλει να δείξει και όλοι το επόμενο διάστημα εκεί θα πέσει το βάρος. Δεν είναι δηλαδή ότι εντάξει πήγαμε είδαμε ένα υπουργό. Είναι ότι ο ίδιος οι εντολές του και όλο το μήνυμα που βγαίνει είναι πάνω σε αυτή την κατάσταση. Κοιτάξτε, επειδή το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό θα το δούμε στην πράξη βέβαια. Και θα κουβεντιάσουμε μετά από κανένα δίμηνο πάλι να δούμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Θα πάει σε όλα τα Υπουργεία. Αλλά παρακαλώ. Θα πάει και στο Υπουργείο Εργασίας που ας πούμε. Εντάξει, τώρα έβαλε τις κάρτες. Το Υπουργείο Οικονομικών μας υποχρεώνει να έχουμε στο site, ας πούμε, στο newpost.gr να έχουμε. Πώς το λένε αυτό το μηχανάκι, κύριε Πάμπη, POS. POS. Ποιος θα με πληρώσει σήμερα με POS, τι πουλάω, γαύρο. Για σουβλάκια. Διαφημίσεις, κόβουμε τιμολόγια, πάμε στην τράπεζα, μας πληρώνουμε. Σε τράπεζα, δεν πληρώνεις. Τα λογιστήριά μας είναι σε. Είναι μεγάλης εταιρείας. Δεν αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή, κάνετε λάθη τα οποία είναι καθημερινότητας. Αυτό σας είπα νωρίτερα. Και θα τα συζητήσουμε αυτά στη συνέχεια τώρα. Λοιπόν, αφού κάνω διαφημίσεις,
Πάω σε διαφημίσεις, χωρίς POS, μέσω τραπέζι πληρώνουν αυτοί διαφημίσεις. Λοιπόν, παρουσίασε ο Γιώργος Ιακαντάρης το βιβλίο του και ο κύριος Δούκας είπε ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω, δεν υποχωρώ, θέλω να κερδίσει το Πασόκ αυτό το στοίχημα. Μίλησε για την ευρύτερη δημοκρατική παράταξη να μπορέσει να κερδίσει το στοίχημα τώρα και θα κάνω ό,τι μπορώ γι' αυτό. Ουσιαστικά θέτοντας και αυτός τον εαυτό του στη διάθεση του κόμματος και της βάσης. Στη διάθεση των γεγονότων, όπως έλεγε και ο φίλος μου Αβραμόπουλος. Ναι. Από τις ωραιότερες εκφράσεις. Εκφράσεις, ωραία εκφράση. Ναι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα φαίνεται ότι έχετε ακόμα άλλον έναν στο Πασόκ, ο οποίος διεκδικεί με αξιώσεις το χρήσμα του πρόεδρου. Οι αξιώσεις από πού προκύπτουν? Δήμαρχος Αθηναίος, αυτό τον ψηφίσανε. Πολίτες. Δήμαρχος να κάνει τη δουλειά του Δημάρχου, να τον δούμε, να τον κρίνουμε και μετά να πάει να κάνει την επόμενη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είναι και αρχηγός του κόμματος. Όχι, βέβαια, οι φιλοδοξίες είναι. Γιατί ο Αντρουλάκης δεν ήταν ευρωβουλευτής. Στη Γαλλία δεν ήταν ο άλλος δήμαρχος και. Μπορεί να πεις οτιδήποτε, αλλά πριν ένα χρόνο έγιναν οι δημοτικές εκλογές. Όταν άλλος λέει κατεβαίνω για δήμαρχος, πενταετούς θητείας είναι. Ο δήμαρχος. Ωραία, και εσύ τι θα ελέγξεις τον άλλον. Μπορεί να είναι και αρχηγός και δήμαρχος. Όχι, δεν ελέγχω κανέναν. Όχι, αυτό πάντα κάνεις. Στην Αθήνα. Ναι, okay. Θέλω λοιπόν, η Αθήνα χρειάζεται δήμαρχο. Το έχω γράψει, το ξέρεις, έχουμε τις διαφωνίες μας. Χρειάζεται δήμαρχο. Και όταν το έγραψα, ακόμη κάποια πράγματα τρέχανε από τον αυτοματισμό. Τώρα έχουν αρχίσει και φαίνονται τα προβλήματα στην Αθήνα. Δεν θέλω ένα δήμαρχο ο οποίος να είναι παρεπιδημών. Εσείς πώς σχολιάζετε, κύριε Μίλη, την. Κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνω ότι από μένα θέλετε το σχολείο, είναι καλά και τα υπόλοιπα σχόλια και. Έκανα μόνο τι να κάνω εγώ τώρα. Πασόκ δεν είναι καλό. Είμαι ξεκάθαρο. Όλοι όσοι είμαστε στο Πασόκ, όπως είναι και ο κύριος Δούκας, θέλετε να γίνετε αρχηγοί για το μέλλον του Πασόκ. Αυτό είναι θεμητό. Ο κύριος Δούκας, όπως είπατε πολύ σωστά, εδώ και 4,5-5 μήνες είναι δήμαρχος Αθηναίων. Έχει άλλα 4,5 χρόνια για να ολοκληρώσει τη θητεία του. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο κύριος Δούκας ήταν. Κλείνει το μάτι να πει, θέλει να μιλήσει. Ήταν προσωπική επιλογή. Μια κουβέντα θα πω μόνο. Και Χατζή, ο κύριος Δούκας ήταν προσωπική επιλογή του πρόεδρου του Πασόκ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Στηρίχθηκε από το Πασόκ, στηρίχθηκε και από άλλες δυνάμεις για τη διεκδίκηση του Δήμου Αθηναίων. Από εκεί πέρα είναι θεμητές όλες οι φιλοδοξίες, αρκεί να εκφραστούν στα όργανα, να εκφραστούν συγκροτημένα, συντεταγμένα εντός του Πασόκ. Και νομίζω ότι όλοι μας θα κρυθούμε το από τις πράξεις μας, τις επιλογές μας και το έργο μας. Σε κάθαρο αυτό που λέω. Και όλοι αγωνιούμε για το Πασόκ. Το Πασόκ αγωνιούμε μας. Και για μας στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τις εξελίξεις στο Πασόκ γιατί το θεωρούμε θέλετε, αδελφό ιδεολογικά εσείς. Κόμμα. Πού ιδεολογικά? Αυτή είναι αριστερή, σας σοσιαλδημοκράτες, τι μπλέκετε τώρα? Λοιπόν, το θεωρούμε ιδεολογικά συγγενές και πολιτικά συγγενές κόμμα και χώρο και μας το ενδιαφέρει η συμβολή του μαζί με μας στην ανασύνθεση, στην ανασυγκρότηση της μεγάλης προοδευτικής παράταξης, της κεντροαριστεράς. Αν κάνει κεντροαριστερά εκλογές ανοιχτές ο Ανδρουλάκης, θα βάλει υποψηφιότητα ο Κασελάκης για τις εκλογές του Πασόκ. Όχι, βέβαια. Άμα βγει πρόεδρος και εκεί θα είναι πρόεδρος της Ασύνδρας. Δεν είπαμε αυτό. Ευτυχώς, άμα βάλει ο Κασελάκης στο Πασόκ, κάτι λέει. Δεν είπαμε τέτοιο πράγμα. Θεωρητικά θα μπορούσε να το κάνει ο κ. Κασελάκης αυτό που λέτε, αλλά ευτυχώς το Πασόκ έχει πρόνοια σε αυτό το θέμα και υπάρχουν συγκεκριμένες δικλείδες. Είναι απιθανολογική αυτή. Ο ίδιος έχει πει ότι παλιά ήταν Πασόκ. Άρα μπορεί να είναι ιδεολογικός, γιατί εσάς είδε ανοιχτή την πόρτα στον Σιρζενό. Δεν είδα ανοιχτή. Ανοιχτά, ήταν μπήκε μέσα, ήταν υποψήφιος, εξελέγει, τελειώσαμε. Ήταν υποψήφιος του στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Ήταν υποψήφιος πρόεδρος. Ήταν εγγεγραμμένο μέλος του κόμματος. Δεν υπήρχε κανένας περιορισμός. Όλα τα μέλη του κόμματος συγκέντρωναν. Στο Πασόκ που ξέρουν από αυτά, βάλαν και ένα περιορισμό. Να τον έχουμε, όχι να τον ψάχνουμε τελευταία στιγμή ποιος είναι. Τον ξέραμε και τον μαθαίνουμε. Και μαθαίνει και ο ίδιος.
Ναι, αυτό που λέτε τώρα περί προοδευτικής παράταξης. Εντάξει, τώρα τι είναι αυτό τώρα. Δεν ακούσατε, δεν παρακολουθείτε όλη τη συζήτηση. Όχι, δεν το καταλαβαίνω. Τα περισσότερα στελέχη του ΠΑΣΟΚ λένε να δυναμώσουμε το ΠΑΣΟΚ για να φτιάξουμε τη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική παράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει το ίδιο. Ο κ. Κασελάκης προχτές στη συνέντευξή του στον κ. Χατζηνικολάου είπε ότι αν υπάρξει ένα ευρύτερο, μεγαλύτερο σχήμα, εγώ θα είμαι πάλι παρόν. Ο κ. Τσίπρας προχτές στο συνέδριο μίλησε για τη μεγάλη κεντροαριστερά και δημοκρατική προοδευτική παράταξη που πρέπει να μάθει πολλαπλασιασμό και πρόσθεση και όχι αφαίρεση και διαίρεση. Είναι μια συζήτηση που γίνεται στο χώρο μας και εγώ θεωρώ ότι το εγχείρημα της σύγκλησης και της διαμόρφωσης ενός ενιαίου φορέα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά τίποτα δεν είναι απίθανο και αδύνατο και τουλάχιστον έχουμε καθήκον όλοι να συμβάλλουμε στη σύγκληση των Μαζουράνη, δύο βασικών... Μισό λεπτό, γιατί εδώ... Ναι. Πάτε να μας κάνει να ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε, δηλαδή. Γιατί, θα σας πω γιατί. Καινούρια. Τι καινούρια. Τι καινούρια, κύριε Μαντζουράνη. Ο ΣΥΡΙΖΑ, από τον τίτλο του κόμματος του μόνο, είναι ένας συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Ω, παρακαλώ, κύριε. Αλλάχτε όνομα τότε. Με συγχωρείτε. Τι σημαίνει αυτό... συνασπισμός ριζοσπαστικής? Ήταν η συνιστόση. Στο ράντικαλ. Βεβαίως. Ένα λεπτό. Να σας θέσω το ερώτημα. Δεν έφεσα το ερώτημα. Ωραία, θέσε το να σας απαντήσω. Γιατί, πάνε απαντήστε σε τι. Στο γιατί έχει μείνει όχι. Το ριζοσπαστικό στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είναι αυτό το ερώτημά μου. Το εξήγησε ο κ. Κασελάκης αυτό. Έχω λύσει την απορία. Αλλά το ερώτημα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργηθεί από διάφορες τάσεις της αριστεράς, οι οποίες συνενώθηκαν αυτές τις τάσεις για να αποτελέσουν ένα... Συνιστώσεις. Παρακαλώ, κύριε. Συνιστώσεις. Παρακαλώ. Αυτές συνενώθηκαν οι συνιστώσεις, λοιπόν, για να κάνουν ένα ενιαίο κομματικό μηχανισμό προκειμένου να διεκδικήσουν την εξουσία και το κερδίσαν το παιχνίδι το 2015. Τώρα, το ίδιο λέγεται τώρα να το κάνουν σε όλη την αντιπολίτευση. Μα αυτές οι συνιστώσεις δεν μπορούν να πάνε με το ΠΑΣΟΚ. Μα δεν υπάρχουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές οι συνιστώσεις. Το ΣΥΡΙΖΑ έχει γίνει πιο όμοιο γενικό. Ήθελα να πω πριν. Είναι αριστερά. Όχι, δεν πήγαν όλοι. Να βάλω άλλο ένα στοιχείο το οποίο είναι επικοδομητικό. Για να τροφοδοτήσω τη συζήτηση και να το λάβετε υπόψη ότι τα αποτελέσματα της Γαλλίας θα παίξουν ρόλο τελικά σε αυτή τη δουλειά τώρα, για να μην κορυδευόμαστε. Καλά, εντάξει. Επειδή λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις, να βάλω ένα στοιχείο το οποίο είναι επικοδομητικό στην κουβέντα που κάνουμε. Χαίρετο, κύριε Σκολόμου. Μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, έγινε μια ποσοτική αποτίμηση και στο λεγόμενο πολιτικό κέντρο το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη δύναμη. Είναι δεύτερη δύναμη στην κεντροαριστερά, αλλά αυτό κάτι σημαίνει και για τις κεντρικές πολιτικές επιλογές που έκανε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Και το αν καθίσατε πλέον πρώτη δύναμη στο λεγόμενο πολιτικό κέντρο, αντιλαμβάνεστε, κύριε Μαντζουράνη, τι λέω. Βέβαια, η κουβέντα είναι συνολική και επειδή λέτε και για τον κύριο οικονόμου. Σας είχα πει και πριν έρθει και ο κύριος οικονόμου εδώ στην εκπομπή, οι εξελίξεις που θα έχουμε στη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Από το 41 στο 28 υπάρχει έντονη ρηγμάτωση της Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι πολυκατοικία. Υπάρχει έντονη ρηγμάτωση στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι νέο κόμμα. Κύριε Χατζή, να είστε σίγουροι ότι θα έχουμε εξελίξεις και δεξιότερά μας. Και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε συνολικά. Επειδή το αναφέρει η προοδευτική παράταξη. Παρακαλώ. Γιατί τώρα δεν θα γράφουν μεγάλα νούμερα και επειδή είναι εντελώς εκτός παιδείας που λέμε. Είναι εκτίμησή μου. Πραγματικά το κέντρο. Το είχε τη δεκαετία του 80 και του 90 προσεγγίσει και το είχε ο Παπαδρέου, ο Ανδρέας. Ο Σιμίτης. Ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας. Και ο Σιμίτης μετά, πραγματικά, επικυριαρχήσει επί του κέντρου. Γι' αυτό επί 25 χρόνια το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση. Σήμερα, ο Μητσοτάκης με τη στρατηγική του και με, την φία του έχει πιάσει το κέντρο. Αυτό είναι αυτό στρατηγικό. Είναι λάθος. Μετά τις ευρωεκλογές διαψευστήκατε, κύριε Κούστα. Αλλά μην την παίρνετε αμάτι μου ανάγκη της Ευρωπαϊκής. Να πω κάτι. Όχι, για να λέμε. Είναι μέτρο. Το κέντρο. Οι ευρωεκλογές είναι μήνυμα. Αυτό πρέπει να καταλάβουν όλοι. Το κέντρο. Ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Δεν λαμβάνουμε για το θέμα της αποχής υπόψη. Πολύ μεγάλο θέμα. Πολύ κεντρώει απίχνη. Ελάτε. Επειδή είναι κοντά στο Μητσοτάκη, δημιουργείται η κεντροδεξιά παράταξη. Αυτή η παράταξη λοιπόν είναι πλειοψηφική, γι' αυτό κέρδισε πάλι με 28%. Χαμηλά μεν, είναι όμως ο νικητής των εκλογών. Ξέρετε γιατί κέρδισε, γιατί είμαστε κέντρο, διασπασμένοι εμείς. Στο κέντρο τώρα. Είσαστε εσείς δηλαδή. Στο κέντρο τώρα. Κέντρο αριστερά. Να πω κάτι. Στο κέντρο τώρα. Που κάνει μια ανάλυση ο κ. Μίλης ενός κάποιων ερμηνεών ότι ήταν στο 30% του κέντρου το ΠΑΣΟΚ και στο 21% η Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm.
και στο 9% ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, σωστά. Αυτό ήταν μια ανάλυση των αποτελεσμάτων από τα Exit Poll. Εκτιμώ εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, ότι ακόμα εγώ το δέχομαι αυτό το ποσοστό. Είναι ποσοστά που μου δώσετε οι εταιρείες. Το 21% με τέτοια σφοδρή αντιπαράθεση και με τέτοια σκληρή μάχη πολιτική είναι μεγάλο ποσοστό που έχει η Νέα Δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή δεν είναι σε υποχώρηση από τη μεριά του κέντρου. Οι πολιτικές του, του Μητσοτάκη, είναι και εφάβονται του κέντρου. Ο Κασελάκης προσπαθεί να έρθει προς το κέντρο. Άρα προσέχετε να δείτε. Το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο ο Κασελάκης, ολόκληρος το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κασελάκης. Ο με Κασελάκης. Τον πρόεδρο ο Κασελάκης. Ακούστε λοιπόν. Τώρα. Επιμένει ο Κασελάκης. Εγώ πιστεύω ότι ο ίδιος. Γιατί έχει μια άποψη ότι πρέπει να κάνει το Δημοκρατικό Κόμμα της Αμερικής στην Ελλάδα και αυτό ότι μπορεί να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Όμως, το ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερό κόμμα. Θέλουμε ή δεν θέλουμε. Τώρα, υπέρ του Προέδρου πρέπει να πούνε, κάτι διαφορετικό. Δεν υπήρχε και είχε και κάποιο κεντρό ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ήταν το 5%. Η πλειοψηφία είμαστε εμείς οι πασοκογενείς στο ΣΥΡΙΖΑ. Το 5% τώρα, από το 19 και τώρα, μετά. Τώρα. Όχι στο κομματικό μήνυμα. Εδώ λοιπόν τώρα είναι από φανερό. Από το 19 και μετά είμαστε εμείς. Κύριε Μαζουρένη, προσορίσαμε εμείς. Είναι φανερό τώρα ότι αυτή η στροφή του Κασελάκη μπέρδεμα δημιουργεί, δεν είναι καθαρή στροφή. Γιατί μέχρι να καταλήξει ότι θα είναι ένα κεντρό αριστερό. Όχι, κόμμα, με συγχωρείτε, κύριε Υπουργέ, θα σας πω κάτι. Ο κύριος Κασελάκης είναι ξεκάθαρος. Δεν έχει μπερδέψει τίποτα. Αυτός όχι. Εδώ που ήρθε, μου ξεκαθάρισε εμένα στη συνέντευξη που παραχώρησε προεκλογικά. Συμφωνώ. Ότι εγώ εκεί θέλω να πάω. Θέλω και να μάλιστα πάω. Προσέχετε μία λεπτομέρεια και εσείς, κύριε Ματζουράνη. Μου λέει οι ομάδες εργασίας που έχει θα παίξουν τον βασικό ρόλο στο κόμμα του, δηλαδή αλλάζει η μορφή, η δομή και οι ομάδες think tanks που έχει φτιάξει, αυτές θα καθορίζουν τις πολιτικές, θα δίνουν τις ιδέες και θα προχωράμε. Πού πέφτει πάνω ο Μητσοτάκης? Προσέχτε, προσέχτε, που αυτοί θα αναφέρονται σε μένα, λέει. Όταν τον ρώτησα για την Κεντρική Επιτροπή και πώς τα άλλα τα λέτε και δεν έδειξε το κάθε κόμμα έχει τις δικές του ορολογίες, το ίδιο είναι. Από τον Κουκουέ τα έχετε πάρει αυτά και τα έχετε αντιγράψει όλοι και ακόμα και η Νέα Δημοκρατία. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν μου απάντησε ξεκάθαρα τι θα κάνουν. Θα υπάρχουν. Κοιτάξτε. Θέλω να πω, δηλαδή, οδεύει, είναι ξεκάθαρος ο κ. Κασελάκης. Λάθος κάνετε. Λάθος κάνετε αν νομίζετε ότι είναι, έχει θολό. Όχι, θολό δεν είναι. Έχει θολό. Δεν είναι, αυτός είναι δεν έχει θολό. Μισό λεπτό, να το ολοκληρώσει. Ο Κασελάκης πραγματικά έχει αυτή τη στόχη. Είναι θολό όμως το τοπίο για το κόμμα του. Άλλο αυτό. Το κόμμα αυτό. Του δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Γι' αυτό βλέπετε ότι πάλι έχασε ποσοστά. 350.000 ψηφοφόρους. Μιλάμε τώρα που έχασε ένα εκατομμύριο Νέα Δημοκρατία. Τόσο ΣΥΡΙΖΑ έχασε 350.000 όντας ως αντιπολίτευση χωρίς να σπάει αυγά για τίποτα. Δεν θέλει μόνο να κάνει, έδινε δεν στα το λόγια. Θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ έδινε εκατομμύρια, δισεκατομμύρια. Ναι. Και έχασε 350.000. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ξέρετε ότι έχασε 150.000 ψηφοφόρους. Ξέρω. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν. Άλλο ο οποίο δεν είχε βάρο διακυβέρνηση. Ο Βελόπουλο πήρε του Σπαρτιάτε. Άρα λοιπόν τι θέλω να πω. Θέλω να πω εγώ για να καταλήξω κι εγώ κάπου. Ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα συνενώσεων. Θα γίνει σκληρός αγών, ποιος θα πάει, ποιος θα έχει τον έλεγχο του κέντρου. Το κέντρο όμως αυτή τη στιγμή, πολιτικά, εγώ έχω την εκτίμηση ότι ο Μητσοτάκης προηγείται μακράν των υπολείπων. Το γι' αυτό. Παρόλο που αυτό, στιγμή, η φωτογραφία είναι άλλη. Γι' αυτό. Ήταν λόγω αποδοκιμασίας. Το κέντρο αυτή τη στιγμή. Το κέντρο η μετριοπαθή. Το είχε ο Μητσοτάκης και κινδυνεύει να το χάσει. Καθόλου. Ο Κασελάκης και ο άλλο το κινδυνεύει, δεν το έχει χάσει όμως. Ο κυρίαρχος. Έχει χάσει μεγάλο ποσοστό. Ναι, δεν, πάντως, το δείτε. Κυρίαρχος παραμένει ο Μητσοτάκης διότι αυτόν θέλουν διότι όλοι για πρωθυπουργό. Είναι η κυβέρνηση. Όλοι. Και έχει όλοι συμπεριλαμβανομένο πάρα πολύ ψηφοφόρο πολιτικό χώρο και κόμμα. Εμείς έχουμε καθαρή γραμμή. Στο καταστατικό συνέδριο θα λυθούν και αυτά. Αν θα είναι αδιαμεσολάβητη η σχέση ή αν θα υπάρχει οργανωμένο κόμμα. Θα θέσει αυτά, το ξεκαθάρισε αυτό. Ναι, να σας πω κάτι. Όχι με τον Παντών. Δεν αποκλεί. Με τον Παντών. Δεν αποκλεί. Ούτε αγκυρώνει την αδιαμεσολάβητη σχέση του Προέδρου με τους πολίτες ένα οργανωμένο κόμμα. Τουναντίον οι οργανώσεις, το οργανωμένο κόμμα βοηθάει, διευρύνει τα όρια επιρροής του κομματικού λόγου και ενισχύει
την επικοινωνιακή Μάλιστα. πολιτική του Κασελάκη. Κύριε... Ο χώρος μας είναι εν κινήσει Μίλη... και εν εξελίξει. Μάλιστα, εντάξει. Το 5% Μίλη... του αριστερού που έχει μείνει, σε λίγο καιρό θα πάει να βρει τη νέα αριστερά. Δεν θα ακολουθήσει την κέντρο. Αποδείχθηκε η δυναμική της νέας αριστεράς με το 2,5%. Το 2,5% το θεωρείτε μικρό εσείς. Ο Κύρκος μια ζωή στο 2% και είναι στο 3%. Είναι και 11 βουλευτές στη Βουλή μέσα. Ο Κύρκος, αυτό η ανανεωτική είναι, αριστερά, κύριε Ματζουράνη. Είναι, ήταν... είναι έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα λεπτό. Ήταν πώς ποτέ... είναι οι έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές ψηφίζει ο κόσμος, δεν ψηφίζει κόμματα. Όχι. Οι βουλευτές δεν κατεβαίνουν ανεξάρτητοι, κατεβαίνουν με τη σημαία ενός κόμματος. Ένα λεπτό. Ο υπουργός πήρε σταυρό, εγώ δεν πήρα και πάμε παρακάτω. Η Βουλή είναι Βουλή. Η ανανεωτική αριστερά ήταν πάνω από 2-3%. Αυτό είναι το ποσοστό της ανανεωτικής. Έλα τώρα, εντάξει. Αυτό το 2%, θυμάστε, τόσο μπαίνει ο Κύρκος. Καλά, έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Επειδή έχει μείνει ένα 5% σε εσάς. Αυτό δεν ξέρω, είναι αυθαίρετο το 5%. Εμείς είμαστε ένα... Πάντως, κύριε Μπατζουράνη, οι δικές μου πληροφορίες λένε. Και το έγραψα και δεν διαψεύστηκε βεβαίως. Το έγραψα στον ΙΠΟΣ, το μετέδωσα και στο Talk Radio, του ΑΛΦΑ. Οι δικές μου πληροφορίες ήταν ξεκάθαρες. Ότι υπάρχουν κάποια πρόσωπα στο κόμμα σας, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στον ένα από αυτούς, δύο από αυτούς με πήραν και τηλέφωνο μάλιστα, δημιουργούν προβλήματα στο ξεδίπλωμα μιας πολιτικής που θέλει να ασκήσει ο κ. Έχουν άλλη άποψη, αυτό δηλαδή, είναι δηλαδή, ο κ. Ζαχαριάδης, ο κύριος, ο κύριος Τεμπονέρας, ναι. ο κύριος Πίρτζης. Το θέμα είναι αν αυτή η άποψη... Δηλαδή αυτοί διατυπώνουν απόψεις οι οποίες ναι. δεν εγώ είναι... Διαβάζω και εγώ κύριε Χατζή και τις λένε δημόσια οι άνθρωποι. Δημόσια. Λοιπόν, αυτά το ζήτημα το είναι ότι αυτά θα λυθούν μέσα στα κομματικά στο όργανα συνέδριο, και στο εντάξει, συνέδριο. Ναι, και προσέξτε να δείτε, ναι. το θέμα είναι αν είναι πλειοψηφικό ή όχι αυτό το ρεύμα. Και στα δημοκρατικά κόμματα, στα δημοκρατικά κόμματα ναι. ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας. Λέμε τη γνώμη έχετε, μας μέχρι να πάρει η απόφαση. Ένα λεπτό, δεν έχετε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, δεν είστε στρατηγικό κόμμα. Δεν έχουμε δημοκρατικό συγκεντρωτισμό, αλλά η αρχή της πλειοψηφίας ισχύει σε όλα τα κόμματα. Όχι μόνο στα κόμματα του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Και όταν πάρθει μια απόφαση από την πλειοψηφία, όλοι οφείλουν αυτά, να την εφαρμόσουν. Θα τα δούμε και στην Ευρωπαϊκή. Πάντως η απόσταση του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ που ήταν κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό είναι τεράστια. Σας λέω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα εν εξελίξη. Μάλιστα. Εντάξει, σωστό αυτό. Θα δούμε την εξέλιξη. Και οδεύει στο να αγκαλιάσει όλη Αλλά την κεντροαριστερά. Είναι τεράστια η απόκληση. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε απόψε. Είναι πιο έμπειρα όλα τα στελέχη, γιατί πριν, εγώ είμαι ο μικρότερος από όλους, κάποια στιγμή θύτευσαν όλοι στο ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως. Και είμαι περήφανος. Υπάρχει και μια ιστορικότητα. Εγώ είμαι περήφανος. Ο καθένας αλλάζει στο ΠΑΣΟΚ. Ομάδα δεν αλλάζει. Σωστά. Και δεν το κρύβω. Ομάδα αλλάζει. Ευχαριστώ τον κύριο Γιάννη Ματζουράνη με τον ενθουσιασμό του για το κέντρο. Όχι για το κέντρο, για την κεντροαριστερά. Καλά, εντάξει. Θα βάλουμε ένα στοίχημα οι δυο μας. Ό,τι θέλετε. Ένα αρνί. Ένα αρνί. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Μίλη που ήταν μαζί μου απόψε και φύγατε και από την συνευρίαση αυτή. Να. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μπάμπη που πάντα έρχεται και μας τιμάει με την παρουσία του και με τις γνώσεις του. Διαφωνώ πλήρως μαζί του, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ευτυχώς. Ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε. Θα είμαστε κοντά σας. Ο κύριος Χατζής είναι λαϊκή δεξιά. Εσύ είσαι νεοφιλελεύθερος. Οπότε διαφωνείτε. Εγώ είμαι φιλελεύθερος. Δεξιά, εγώ από πού το βγάζω. Το νέο μακάρι να ήμουν. Όχι. Γιάννη, μακάρι να παραμένω, παραμένω σε αυτά που πείστε, δεν έχουν αλλάξει. Κράταγα το νέο για άλλους λόγους. Λοιπόν, έλα. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το βράδυ με μια νέα σύνθεση εδώ. Να περάσετε ευχάριστα την υπόλοιπη βραδιά σας. Έρχεται ο Μάνος Νυφλής. Γεια χαρά.